Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους πυροκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, κάντου δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία! Πάμε για αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Πάμε και σήμερα να κάνουμε μία γνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε! Κοπιάστε! Κοπιάστε την παρά μας! Ελάτε, 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 ελάτε! Είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό! Ελάτε και σήμερα παρεούλα, να περάσουμε όμορφα, να βάλουμε τα ποταπά μας, να κληρώσουμε δωράκλες. Έχουμε και σήμερα να κληρώσουμε μια υπέροχη δωράκλα. Τι δώρα είναι αυτά, παιδιά. Τι δώρα είναι αυτά, παιδιά, σας λέω. Και σήμερα έχω ένα υπέροχο σίδερο Bosch. Κοντά στα 100 ευρώ η αξία του. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης. Τι να πω άλλο για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πω για τη χορηγούκλα και τον αδερφό. Παμπουκίδης Νικολάηδης ηλεκτρονέτ. Εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά πράγματα. Και μια σακουλάρα κρέατα από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, ένα από τα δύο κορυφαία. Μιχάλης στον Εύοσμο, Μενελάου 29. Ελάτε. Και σήμερα λοιπόν, να κάνουμε το χαβά μας, προχωράμε μέσα στον Ιούλιο. Το ημερολόγιο σήμερα αισίως δείχνει 9 του μηνός. Και ο μήνας έχει 9. Χρόνια πολλά στις Κικές που γιόρταζαν εχθές. Στους Κυριάκους που γιόρταζαν. Αν γιόρταζαν, γιατί υπάρχει και κάπου στο Σεπτέμβριο Κυριάκος. Δηλαδή κάποιοι γιόρταζαν εχθές, όχι χθες, προχθές, Αγίας Κυριακής, 7 Ιουλίου. Κάποιοι γιορτάζουν, Κυριάκοι γιορτάζουν κάπου εκεί στο Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, δεν θυμάμαι τώρα πού. Χρόνια πολλά τέλος πάντων να γιορτάζετε. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, χαλαρουίτα. Να είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους, να κάνατε κι εσείς ραδιοψυχοθεραπεία, να κάνατε αντιψυχοπλακωτισμό. Και γενικότερα, σαν τον Ρονάλντο βλέπω εδώ τώρα, στη Μεσσηνία ξεκουράζεται με τη Χιορχίνα. Τον Κριστιανό, ρε τον Κριστιανό. Στην Καλαμάτα θα πα, στην Καλαμάτα, και έρθεις με το καλό. Εδώ δεν παίζει τώρα. Το σύνθημα, θυμάσαι που λέγανε, το σύνθημα, ρε Γεωργέα, τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία. Είναι φυτά και διάφορα άλλα ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με λυκούς χαρακτήρες και ζωγραφίζετε να πούμε στο σουξουμούξου μας, στο μαραφέτη μας. Μην ξεχνάτε, γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το αμολάτε στο 545-26. Έχουμε ένα υπέροχο δώρο, όπως σας είπα, από την ηλεκτρονέτ. Μία σιδερούκλα Bosch κοντά στα 100 ευρώ και έχουμε και κρέας για ένα μήνα. Κάτσε να καθαρίσω λαιμό. Κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Ό,τι εκλεκτότερο, ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο νόστιμο, ό,τι πιο καθαρό. Σας γεμίζουμε το τραπέζι για ένα μήνα. Θα το κάνουμε και μέσα από το τηλεφωνούμπεν. Μέσα τη συσκευή που αυτό το δεξί μπακ της Μπρέσια, ο Γκράχαμ Μπέλ, εφήβρε. Δηλαδή σε λίγο θα ανοίξουμε το 2310287 οκετό, για να τηλεφωνήσετε και να μπείτε και στο διαγωνισμό μας. Θα παίξουμε και αντίστροφη μπέτσα αν γουστάρετε, θα πούμε και τα ανέκδοτά μας, θα ακούσουμε και τις μουσικάρες μας. Θα σχολιάσουμε το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, θα μιλήσουμε για το σημερινό φιλικό για τις 8 έχουμε στο Οστερμπεκ. Έτσι είναι φίλε. Μπορεί να μην θυμόμαστε από πού είναι οι γυναίκες μας, μπορεί να μην θυμόμαστε πού ψηφίζουμε, αλλά τα τελευταία χρόνια κάτι Οστερμπεκ, κάτι Ζέφελτ, κάτι Χόρστ, κάτι Κλάινμπεκ, κάτι Κλάιν Μάινχοφ. Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζουμε τα χωριά της Ολλανδίας, της Γερμανίας, από όξο και ανακατοτά. Σήμερα λοιπόν παίζουμε με τη Στεάουα Βουκουρεστίου, τα διαρκείας ολοταχώς για 5.000. Κάθε μέρα φεύγει και ένα χιλιάρικο. Με τρέλα ο κόσμος. Κρύους κουβάδες ρίχνουμε και δεν πέφτει, να ξέρετε. Εσείς που προσπαθείτε επειδή καθυστέρησαν οι μεταγραφές να μας ρίξετε το ηθικό, να μας ρίξετε την ψυχολογία, γενικότερα να μας ρίξετε ό,τι άλλο υπάρχει, να ξέρετε, δεν μας πέφτει. Η δίψα του κόσμου, η όρεξή του, η διάθεσή του, η ενέργειά του, η πίστη του σε αυτή την ομάδα δεν πέφτει. Πολλά και διάφορα έγιναν μέσα στο Σουσουκού. Ένα ακόμα τεράστιο φαβορί, θα ξαναγυρίσω στα του Πανθεσσαλονίκιου. Ένα ακόμα τεράστιο φαβορί αυτό της Βραζιλίας, το οποίο ήταν
από τα ακλόνητα φαβορί, από την αρχή του Μουντιάλ μέχρι και τη μέρα και την ώρα που αποκλείστηκε, γυρίζει σπίτι του. Οι Βέλγοι παίζοντας μπαλάρα, οι Βέλγοι παίζοντας με την μπάλα κάτω, τρέλαναν τον πλανήτη. Και αυτός ο φοβερός Εντέν Αζάρ, τι παικτάρα είσαι, δεν του την παίρναν την μπάλα ούτε με τις κλωτσιές. Την έκρυψε την μπάλα. Και αυτή η παικτούρα που λέγεται De Bruyne, sorry, Λεμός, τι έγινε φίλε, τι παίζει σήμερα, ε? Κάτσε να πάρουμε μια τζούρα από τον καφέ, περίμενε. Λες να την κάνω γαργάρα σήμερα, ε? Ή να βγω And I think to myself, what a wonderful world. Ε, να βγω με μια βραχνάδα ή πώς το λέει ο άλλος. Όταν θα δεις τον κόσμο από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Να το παίξω έτσι, βραχνάδα. Ε, επίσης βραχνή δεν ήταν ή εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Λαλάκι, έλα να φας το φαΐ σου. Μεγάλη σαφώ. Μεγάλη σαφωνοταρά. Τι έλεγα, τους κάνουν κουδούνια λοιπόν τους Βραζιλιάνους οι Βέλγοι. Η Βραζιλία που δεν βρέθηκε και πίσω στο σκορ, δεν. Με τον Νεϊμάρ να προσπαθεί, πέσαν βέβαια πάνω ίσως στον κορυφαίο τερματοφύλακα του τουρνουά. Αυτός ο Κουρτουά που δεν του το είχα τόσο πολύ να σας το πω, έτσι να σου πω την αλήθεια μου. Δηλαδή πριν το Μουντιάλ με ρωτούσε Κουρτουά ή Ντεχέα, θα έλεγα Ντεχέα με τη χρονιά ας πούμε, που είχε κάνει ο Ισπανός στην Αγγλία. Ο οποίος Ντεχέα αποδείχθηκε λίγος στο Μουντιάλ. Εδώ είναι φίλε, αντέχουν τα κότσια σου. Έχεις τα κάκαλα να σταθείς και να βγάλεις την ομάδα στον αφρό. Αντέχεις το βάρος, έχεις ψυχολογία, έχεις προσωπικότητα. Μπορείς να σηκώνεις τη χώρα σου, την πλάτη σου. Διότι γι' αυτό ο κοκκινομαγουλάκιας, ο Άγγλος, είναι πάρα πολύ καλό τέρμα. Που τον βλέπεις και λες κοίτα ρε μια φλωρόφατσα, κοίτα ρε κάτι κόκκινα μάγουλα, κοίτα ένα κοκκινολέμι. Δηλαδή δεν του τόχεις, τι τον έχεις για βοηθό εις πράκτορας διόροφο λεωφορείο στην Αγγλία. Για σταθμάρχη σε βρετανικό επαρχιακό σταθμό τρένων. Άντε τίποτα να πουλάει, τίποτα μπαλόνια έξω από κανένα γήπεδο. Βοηθός του Μπένι Χίλ σε κάποιο σκετσάκι. Σαν αυτά που έδειχνε, θυμάσαι κάτι μπατσάκια που έδινε στον παππούλι. Τον οποίο τον παππού τον είχε βρει λέει, σε ένα γεροκομείο, το ξέρετε αυτό, σας το έχω πει και άλλη φορά. Σε μια περιοδία που έκαναν, τον βλέπει τον παππού σε ένα γεροκομείο. Ο παππούς εγκαταλειμμένος από τους δικούς του σε ένα γεροκομείο, του λέει τι φάτσα είσαι εσύ ρε μπίπι μου. Το λέω σε ελεύθερη απόδοση, δεν είπα αυτό ο Μπένι Χίλ. Αμά λέει, τι φάτσα, τι σβέρκος είναι αυτός, τι μούρι είναι αυτή. Τέλος λέει, θα σε κάνω βιάσιμο. Το φοβερό είναι ότι πέθανε ο Μπένι Χίλ πριν τον παππού, έτσι. Δεν είναι εκπληκτικό. Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω στα ποδοσφαιρικά γιατί όπως συνήθως βγήκα στο λασπόδρομο και λάσπωσα τα λάστιχά μου στους επαρχιακούς. Έκανα ένα μικρό Παρίσι Ντακάρ. Λέω λοιπόν ότι οι δύο αυτοί τερματοφύλακες και ο Γιορίς κάνει μεγάλη απόκρουση. Μια πολύ δύσκολη αλλά Gordon Banks στη γωνία του, ο Γάλλος. Βέβαια, οκ, okay, Αγγλία, Σουηδία, οι Άγγλοι, παιδιά με τα ψέματα περάσανε μέχρι εδώ, φτάσανε έτσι. Φτάσανε με τα ψέματα μέχρι εδώ οι Άγγλοι. Η Σουηδία προτιμώ να βλέπω την Μπογιά να στεγνώνει στον τοίχο παρά να βλέπω τη Σουηδία να παίζει μπάλα. Προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Προτιμώ να βλέπω σε αργή κίνηση όλα τα χρώματα του Κισλόφσκι. Το μπλε, το κόκκινο, ποια άλλα έχει ο Κισλόφσκι. Τι υπάρχει, τις ταινίες του Αγγελόπουλου. Σε αργή κίνηση, slow motion. Και μάλιστα το πολύ αργό, αυτό που είναι η κάμερα, ξέρεις. Γιατί έχει το slow motion, έχει και το πολύ αργό, ρε παιδί μου, που φαίνεται και ο υδρότας που φεύγει, το κομμάτι το χόρτο που φεύγει. Η Σουηδία. Εντάξει. Έχει κάνει και εκεί εκπληκτική εμφάνιση λοιπόν ο Πίκφορντ. Οι Κροάτες περάσανε το σκληρό καρύδι που λέγεται Ρωσία, δηλαδή παρότι οι Ρώσοι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ήταν όμως μαχητικοί, πάλεψαν μέχρι τέλος, τους πήγανε σε ένα σουτ, παιδιά. Όταν πήγαινε στα πέναλτι το πράγμα, με αυτή την τρελή παικτούρα που λέγεται Μόντριτς, γι' αυτό η Ρεάλ τα τελευταία χρόνια παίρνει το Champions League έτσι χαβαλέ, γιατί έχει τέτοια παικτούρα στο κέντρο. Σκάσανε στο τρέξιμο κι αυτοί όμως, σκάσανε. Ο Ράκετιτς πάλι το τελευταίο πέναλτι, αυτό λέω πρέπει να έχεις τα κότσια
ξέρεις εκεί τώρα, ή γίνεσαι ομοιραίος, σε κυνηγάει μια ζωή, τι απέκλεισε η ομάδα σου, αποκλείστηκε η ομάδα σου επειδή έχασε εσύ το πέναλτι. Ο Μπάτζιο γέρασε, έγινε παππούς και ακόμα θυμάται το χαμένο πέναλτι τότε με την Εθνική Ιταλίας. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο άλλος ο Μουσλέρα, καλά ρε φίλε, σου φεύγει μπάλα έτσι, δηλαδή τι μου θύμισε τώρα, να μην πω τώρα, σε μην ξέρω, δικές μας πληγές. Κάπου στη Μαγνησία σε ένα γήπεδο πέρσι. Που έρχεται η μπάλα στα χέρια σου και σου φεύγει έτσι, δηλαδή ας μην πω τώρα, δεν είναι, θέλω, ας είμαστε θετικοί, άρχι εβδομάδας που είναι. Διάσησε τον άλλον, τον Κάριου και αυτός. Ο Κάριους, πώς το λέγανε, πιάσε φίλε δύο σάφι στικ, ένα στραγάλι και δύο Κάριους. Όπου ο Κλοπ λέει θα του δώσει και δεύτερη ευκαιρία. Τέλεια. Μην κάνεις ξανά τα ίδια λάθη, κάνε καινούρια. Δεν κάνουμε ποτέ τα ίδια λάθη. Στο πρώτο φιλικό. Καλά, εντάξει, οκ. Πάει λοιπόν το πράγμα τώρα. Η Γαλλία αναμενόμενο, η Ουρουγουάη χωρίς τον μεγάλο Καβάνη ήταν μια άλλη ομάδα. Το πάλεψε και αυτή, οκ. Το Βέλγιο, όπως είπαμε, άφησε άφωνη όλη την Ευρώπη με την μπάλα που έπαιξε. Όσοι έχουν παίξει Βέλγιο πανηγυρίζουν. Όπως όσοι έχουν παίξει Χάρι Κέιν πρώτο σκόρερ, γιατί δεν βλέπω άλλον να προλαβαίνει να κάνει κανένα χατρίκ περίεργο. Και έτσι θα έχουμε Γαλλία-Βέλγιο και Αγγλία-Κροατία. Αυτά. Από το ξύνωση πάλι από Μουντιάλ. Και πάμε στα δικά μας. Σήμερα στις 8 με Στεάουα, στο Όστερμπεκ. Δοκιμάζει διάφορα σχήματα μέχρι να έρθει ο επιθετικός, γιατί θα έρθει ο επιθετικός. Μαθάνε ο Κεσέρου που λένε ο Ρουμάνος, μαθάνε άλλος, μαθάνε ο Μπέρκ, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Αυτός ένα 0 μπορεί να μου πείτε. Οκ, θα το δεχτώ, ο σωστό εγώ, κανονικά ο ποιος. Ο αυτός ένα 0, φίλε, είναι άχαστο, πάντα. Δοκιμάζει διάφορα, δοκίμασε και τον Μπέλκα στην κορυφή, δοκίμασε και τον Ελκαντουρί στην κορυφή που πηγαίνει καλά στην προετοιμασία, μακάρι να είναι ο φετινός Βαρέλα. Δηλαδή αυτός που πέρσι δεν έκανε τίποτα, ο Ελκαντουρί, μα με τους τραυματισμούς, μα επειδή τέλος πάντων δεν προσαρμόστηκε, μα επειδή δεν βρήκε θέση στην εντεκάδα, μα επειδή δεν είχε ψυχολογία, δεν ξέρω τι, οι πληροφορίες λένε ότι είναι εξαιρετικός στην προετοιμασία. Λέω ρε παιδί μου, δεν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει παίξει χρόνια στο καμπιονάτο σε ομάδες όπως η Νάπολη και η Τωρίνο να είναι τσουρουκάς. Δεν μπορεί να είναι άμπαλος. Δεν μπορεί να μην είναι καλός παίκτης, ρε παιδί μου. Λέω λοιπόν ότι μακάρι να είναι ο Βαρέλα ο φετινός ο Ελκαντουρί. Δηλαδή ο Βαρέλα που πρόπερση δεν υπήρχε, δεν την έβρισκε ούτε με τον Μπούτι. Και ήταν πηγή κινδύνων. Τον έπιασε η Βαρέλενα το καλοκαίρι και του είπε: Μανάρι μου, τι πατσοκύλια είναι αυτά. Δεν γίνεται. Α! Γυναίκα, εσύ μου το λες, εγώ σου το λέω. Θυμήσου λίγο πώς ήσουν χτιστός. Συστεάω, δεν περνούσε ούτε μίγα ούτε κουνούπι. Δεν περνούσε ούτε σκέψη. Δεν περνούσε ούτε αεροπλάνο πάνω από το γήπεδο. Για δούλεψε λιγάκι. Για άλλα λίγο στα συγκαλά σου. Μπράβο στην κυρία Βαρέλενα. Και τον έστρωσε και έχασε 10 κιλά πέρσι ο Βαρέλα και ήταν κορυφαίο πέρσι. Μα έβγαλε τα μάτια. Συγκλονιστικός. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε σίδερο Bosch κοντά στα 100 ευρώ καταπληκτικό δώρο. Είτε μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Γράψτε όμως όχι μόνο σκέτο, σκεταδούρα, ξεραΐλα, ένα ονοματεπώνυμο, γράψτε και οτιδήποτε άλλο δίπλα. Απαραίτητο. Μην ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας είναι και το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη. Τρεις γενιές οπτικά, Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές. Πηγαίνετε εκεί στην Παναγή Τσαλδάρη 22, μπαίνετε στο μαγαζί, λέτε στο Μανολόπουλο, γεια σας, ζουμουσού. Εξυπηρέτησέ μας και θα δείτε τι θα κάνει ο Μανολόπουλος. Θα βρει αυτό που θέλετε. Αυτό που θέλετε. Και σε ηλίου και οράσεως και φακό επαφής. Και βέβαια Βολτέρα η λύση για το ρεύμα. Έχουν βγει διάφοροι πάροχοι τώρα, αλλά εκεί στη Βολτέρα, χωρίς ρήτρες αποδέσμευσης, χωρίς πάγια μηνιαία, αυτή είναι η λύση για σας. Βολτέρα, κάντε τους άλλους πέρα και έλα στη Βολτέρα.
Θα λέγαμε να το κάναμε χασαποσέρβικο να πούμε είναι ισιώτικο. Περιμένουμε λοιπόν, η ομάδα να δεθεί, ζυγώνουν οι μέρες, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε μεταγραφή. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες, αυτό λένε οι ρεπόρτερ, αυτό λένε οι πηγές ή οι αματικές. Πάρα πολύ σημαντικό που είδαμε τους δύο μουντιαλικούς να ενσωματώνονται στην ομάδα. Ο μεν ένας έλειψε ένα χρόνο και μιλάω για τον Αιγύπτιο που έφαγε κανονικά τις φαλιάρες του, τις κλωτσιές του, η φάλαγγα, η γνωστή, το καλωσόρισμα, φατούρο, μπουγέλο, πείτε το πώς θέλετε, που γίνεται η φάλαγγα και ο καινούριος πρέπει να περάσει από μέσα. Και βέβαια είναι και κάποιοι, νομίζω ήταν ο Πασχαλάκης, που εκτός από τα χέρια χρησιμοποιούν και τα πόδια, φίλε, κανονικά. Πέφτει φάπα και τα λοιπά για να περάσει από μέσα σφαλιάρα όσο μεγάλος και να είναι. Μέχρι και ο Μπερμπάτοβιτς είχε φάει. Αυτό δεν έχει ούτε παλαιότητα, ούτε εγώ είμαι φίρμα, δεν γίνεται. Άσε που για τέτοια είναι ψόφιος ο Βάρντα. Ψόφιος. Θα πω πάλι, μπορεί να γίνω κουραστικός. Ούτε το ξέρω το παιδί. Μόνο όταν ήρθε, θυμάμαι στο αεροδρόμιο, βγήκα μια φωτογραφία και την έχω κρατημένη. Εγώ τον γουστάρω τον Βάρντα και θέλω να μείνει. Δεν θέλω να φύγει αυτός ο παίκτης. Δεν θέλω. Δεν θέλω να έρθει πρόταση για να μπει σε πειρασμό η ομάδα να πει τον πουλάμε τώρα γιατί έχει φτάσει στο πικ του και δες λίγο πώς την πληρώσαμε με τον Κλάους που δεν τον δώσαμε ας πούμε όταν ήταν στην κορυφή του και μας έμεινα μανάτη. Ο Κλάους ο οποίος παρεμπιπτόντος γιατί παρακολουθούμε τη διαδρομή του, δεν λέω πια την εξέλιξη γιατί δεν υπάρχει πια εξέλιξη. Ούτε διαδρομή υπάρχει, παρακολουθούμε τέλος πάντων το τι συμβαίνει εκεί που είναι στην Μακάμπη. Τον άφησε χωρίς να έχει τραυματισμό, εκτός προετοιμασίας, δεν τον πήρε μαζί του στην προετοιμασία ο προπονητής της ομάδας. Άρα τερμάτισε η καριέρα του εκεί. Ή θα καθίσει πάνω στα 560 χιλιάρικα το χρόνο και δεν θα παίζει, θα παίζει με τις μπουλντόζες. Ή θα πει παιδιά, αλάτε να βρούμε μια λύση, να αποζημιωθώ, να φύγει, να πάει κάπου αλλού. Κλείνω την παρένθεση, έλεγα για τον Ουάρντα. Σαν να μην έλειψε μια μέρα, ο Ουάρντα επειδή το είχαμε συζήτηση εχθές με κάτι φίλους εκεί στην Τούμπα, δεν πρόλαβε να συνυπάρξει με τον Λουτσέσκου. Ο Ουάρντα έφυγε πριν να έρθει ο Λουτσέσκου. Έφυγε καλοκαίρι, ο Λουτσέσκου ήρθε μετά. Το Στανόγεβιτς. Μεγάλη επιτυχία. Στανόγεβιτς, αφήστε το, ας μην φουρκιζόμαστε πάλι πρωί-πρωί, ας τα αφήσουμε, ας πάμε παραπέρα. Λέω λοιπόν ότι η μαγιά του Ρασβάν είναι να πιάσει αυτό το μουρλό παιδί με το τόσο ταλέντο, να τον ενσωματώσει τόσο όσο. Δηλαδή, αυτοί οι χαρακτήρες, οι περίεργοι, δεν είναι κακό παιδί ο Άρντα, δεν είναι κανένας. Ένα κομπλεξικό, θα πούμε, κανένας ο οποίος μιλάει άσχημα ή είναι υποτιμητικός προς τους συμπαίκτες του. Δεν είναι δηλαδή κακό παιδί. Απλά έχει μια αυτή, όπως το έχουμε πει, μια ωραία τρέλα. Αυτή την ωραία τρέλα λοιπόν πρέπει να πιάσεις και να την εκμεταλλευτείς. Βρες το κουμπί του. Μέχρι τώρα διαχειρίστηκε άριστα τους χαρακτήρες ο Ρασβάν που είχε πέρσει και δεν ήταν μικρές προσωπικότητες, δεν είναι ούτε ο Βιερίνια είναι εύκολος, ούτε ο Πρίγιοβιτς είναι εύκολος, ούτε ο Μπίσεσβαρ είναι εύκολος και δεν είναι ότι είναι κακά παιδιά, απλά είναι μεγάλες προσωπικότητες. Το ότι κατάφερε να πείσει το Βιερίνια, εκεί είναι βέβαια και ο χαρακτήρας του παίχτη που λέει εγώ βάζω το εγώ μου κάτω από την ομάδα, τον έπεισε να παίζει αριστερό μπακ και να είναι κορυφαίος MVP της χρονιάς. Το ότι κατάφερε να πει στον Μπίσεσβαρ ότι είναι βασικός, δεν θα είσαι μεν, αλλά για μένα θα είσαι πάρα πολύ απαραίτητος. Σε χρειάζομαι και θέλω να είσαι εδώ και θέλω να ξέρεις ότι είσαι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Μεγάλη υπόθεση. Τον Πρίγιοβιτς τον άφησε και λίγο έξω, γιατί δεν θέλω να περιμένεις απλά να έρθει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν είναι η δουλειά σου μόνο να σκοράρεις. Θέλω να είσαι πιο συμμετοχικός. Θέλω να είσαι πιο ενεργός μες στο παιχνίδι. Θέλω να σε νιώθουν οι αντίπαλοι και εκτός περιοχής και το αποτέλεσμα. Σε αυτό θεωρώ ότι η απόλυτη εφαρμογή του ήταν ο τελικός με την ΑΕΚ που είδαμε κάνει ένα
ένα τεράστιο παιχνίδι, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Πρίγιοβιτς. Που βγάζει κάθετες πάσες στον Μπίσεσβαρ στο πέναλτι, που βγάζει την μπάλα στο δεύτερο γκολ του Πέλκα, που είναι παντού, τρέχει, μαρκάρει σαν οκτάρι, σαν δεκάρι. Ο Πρίγιοβιτς, ποιος Πρίγιοβιτς? Άλλος Πρίγιοβιτς. Άρα λοιπόν, Mr. Ρασβάν, the balance is very important. Now you have to manage to win this player, να τον κερδίσει τον παίκτη. Για να πάω και στο γκρίκλις του φίλου μας που στέλνει μηνύματα στο Verblum. Καστρώθηκα μαν, παρεπιπτόντως. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά, καράβι που αργείς κατά είναι φορτωμένο. Κλείνω με την παρένθεση εκεί. Να δούμε, φίλε, πόσο ακόμα να σε περιμένουμε. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν θες να έρθεις. Το καταλαβαίνουμε, εντάξει. Είπαμε, σε περιμένουμε. Μια, δυο, πέντε, δέκα. Ας φύγω από εκεί. Ας φύγω και από εκεί. Έλεγα λοιπόν ότι the very important thing is to find the bottom of the player. It's very important. Mr. Ρασβάν, you know the way. You know how to win the character of the crazy kid from Egypt. Win the Pharaoh. If you are kind, if you are clever, you have the possibility to have a very good player in your team. Speak with this guy. And he's a good guy, and I think he is going to give you back what you are going to give him. If you trust him, he is going to give you the balance and all his self, όλο τον εαυτό. Πώς είναι όλο τον εαυτό, ε? Πώς είναι ρε Κιώση, βόηθα λίγο ρε, μέχρι lower είμαι να πούμε, της γερμανικής είμαστε να πούμε. Έτσι πιστεύω. Μάγκας είναι ο Ρουμάνος, ήδη τον έχει πιάσει αγκαλιά, βρες τον τρόπο. Αυτός που μαθαίνω, δεν είμαι εκεί για να δω, που μαθαίνω από διάφορες πηγές, γιατί μας απασχολεί αυτό το πράγμα, το πώς πηγαίνουν οι παίκτες, είναι ότι δυσκολεύεται ο Ερίκε, λέει, να μπει σε καλούπι. Επίσης τρελό παιδί, επίσης με φοβερές δυνατότητες, εκρηκτικός, ταχύς. Εδώ όμως δεν είναι να παίζουν όλοι για έναν ή ο ένας μόνος του. Είναι να ενσωματωθούν σε κάτι το οποίο ήδη είναι έτοιμο. Κανένας δεν θα προσαρμοστεί επάνω στον Νουάρτα, κανένας δεν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού για να νιώθει ωραία ο Ερίκε ή για να μπορούν να παίζουν όλοι για έναν. Τελείως. Αυτό δεν έγινε ούτε καν για τον Πρίγιοβιτς, όπως είδατε. Προσαρμόστηκε ο Πρίγιοβιτς στην καλοκουρδισμένη μηχανή. Δεν προσαρμόστηκε η ομάδα στον Πρίγιοβιτς. Γι' αυτό και βλέπατε, έμπαινε, έβγαινε ο παίχτης και η ομάδα είχε το δικό της τρόπο παιχνιδιού. Πολύ σημαντική αυτή η κατάκτηση. Αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Γιατί λέμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί δεν έχει γιο. Γι' αυτό έχει κόρη. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κόρη χαμηλοβλεπούσα, πορφυρογέννητη και φεγγαρολουσμένη. Χρήστο, και όσοι είσαι σε μεγάλη φόρμα. Ε, δε μη, έχεις κουρευτεί, φίλε, είσαι ανανεωμένος, έτσι, έτσι είναι αυτά, φίλε, έτσι, έτσι. Βγάζει μια μποεμιά, βγάζει λίγο ένα μπομβιβέρ σήμερα, θέλω να σου πω. Εντάξει, αυτό είναι, φίλε, αυτά είναι, αυτά είναι. Αυτά με τον Νουάρντα, που εννοείται ότι μέχρι το παιχνίδι με τη Βασιλεία δεν φεύγει κανένας. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει εκεί στη θέση του Τζάλμα. Εγώ δεν θέλω αυτό το παιδί να φύγει, ρε παιδί μου. Δεν έχω ούτε το μάνατζερ του ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει αν θα έρθει μια πρόταση. Η ομάδα δεν περιμένει να πουλήσουμε παίκτες για να ζήσει. Δεν είμαστε σε αυτό το ΠΑΟΚ που λέγαμε ότι τέλος, πρέπει να φύγει ο Βιερίνια. Γιατί ψυχοραγούμε, γιατί για να πάρουμε την άδεια πρέπει να πουλήσουμε τους παίκτες μας. Και έφευγε ο Βιτόλο, και έφευγε ο Σορλέν, έφευγαν οι παίκτες μας γιατί δεν είχαμε να ζήσουμε. Αυτό έχει παρέλθει. Τώρα αν ο Άρντα μπει και είναι αλλού για αλλού και δείξει ότι το μυαλό του πάλι είναι στα γούστα και στα σορολόπια και είναι ως υπαρών και τα λοιπά, ευχαριστούμε πολύ. Το ότι έπιασε στον Ατρόμητο και έπαιξε μπαλάρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει και εδώ, έτσι. Ούτε έχουμε καμιά αιμονή με συγκεκριμένους παίκτες. Εγώ λέω ότι εμένα αυτός μου αρέσει, ρε παιδί μου. Σαν ταχύτητα, σαν έκρηξη, σαν αυτοσχεδιασμό. Μ' αρέσει αυτός ο παίκτης. Και θα τον γουστάρει και αυτός που είναι εδώ, εν τω μεταξύ, έτσι. Και οι δύο αυτοί που ήρθαν είναι πολύ σημαντικό.
Είναι το αντίθετο του Πούκι. Έλα, 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 πήγε στη Β' Αγγλίας. Η φιλοδοξία σου αυτή, φίλε, για να μπω στις πιο φιλόδοξες σου σκέψεις, το βάθος τους δεν βρέχω ούτε τους αστραγάλους μου. Αυτή είναι η φιλοδοξία σου. Φτάνει μέχρι εκεί για να πηγαίνει στη 14η της Β' Αγγλίας. Και οκ, okay, το ακούω βερεσέ το πρωτάθλημα της Ελλάδος και θα πάνε, ναι, φιλοδοξία μηδέν εκεί, φίλε. Εδώ μπορεί να είναι όποιον να είναι το πρωτάθλημα, θα παίζει προγραμματικά Champions League, θα παίζει στο Europa League, θα σε βλέπει όλη η Ευρώπη. Εκεί που πήγες, θα παίζει τα εργοστάσια στη Β' Αγγλίας. Οκ, okay, δικαίωμά σου. Τι άλλο έχω να πω. Το νούμερο 20 θα φοράει ο Αντρέ, έγινε ψηφοφορία, άφησε το 88. Πόσο ο κόσμος είναι δεμένος με τα παλιά, είδατε. Μπορεί με το 88 ο Βιερίνια να πήρε πέρσι double, κύπελο και πρωτάθλημα. Όμως ο κόσμος τον αγάπησε με το νούμερο 20, το οποίο το άφησε ο Κουλούρης φεύγοντας. Το έβαλε σε ψηφοφορία, βλέπεις ότι πλέον έχουμε φύγει σε άλλα επίπεδα. Ωραία είναι αυτά που δίνεις στον κόσμο την ευκαιρία να συμμετάσχει. Είναι αυτά που λέμε τα διαδραστικά, τα interactive. Τι νούμερο θέλετε, το 20 που φορούμε? Εμείς το θυμόμαστε τον Βιερίνια με το 20, έτσι τον αγαπήσαμε. Γι' αυτό και πήρε 77% το 20 στην πλάτη. Αυτά που λέτε. Ξαναλέω, σιδερούκλα Boss. Ένα υπέροχο σίδερο, καταπληκτική μάρκα η Boss. Καταλαβαίνετε. Boss, Πίτσος και Siemens μέχρι 15 Ιουλίου έχει 30% έκπτωση. Σε ό,τι πάρετε. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικά πράγματα. Θέλω δε να σας πω ότι ήθελα ένα τεράστιο δώρο πριν φύγουμε και το καταφέραμε και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Toyotomi, πρωτοπόρο εταιρεία νούμερο 1 στα κλιματιστικά, που πριν φύγουμε για άδεια στις 27 του μηνός, δηλαδή πριν φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, που όλοι μας μου λέτε φύγε νωρίτερα για να κάνουμε τις μεταγραφές, γιατί είναι θεσμός αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια. Όπως βλέπετε τον γυροφέρνο, φτάσαμε 9 του μηνός και δεν ήρθαν αυτοί που θέλαμε. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην είναι γεγονός αυτό, δηλαδή ας ελπίσουμε να μην έρθουν οι παίκτες τότε, αλλά νωρίτερα. Απλά σας λέω ότι εξασφαλίσαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Electronet, το δίδυμο Παμπουκίδης Νικολαίδης, αλλά και την Toyotomi για την εξαιρετική προσφορά. Ακούστε τι θα δώσουμε πριν φύγω άδεια. Ήθελα να φύγουμε με μια υπερατού δωράκλα. Θα δώσουμε ένα κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU με Wi-Fi, με φίλτρα ιονισμού α2+ Plus και σούξου μούξου. Και δεν θα το κάνω μία εβδομάδα, θα το κάνω μία μέρα, την τελευταία ή την προτελευταία μέρα πριν φύγουμε για την άδεια, θα δώσουμε ένα ολόκληρο κλιματιστικό. Τι άλλο να κάνουμε. Σήμερα δίνουμε ένα υπέροχο σίδερο Boss και κρέατα για έναν ολόκληρο μήνα από το Κροπολίο Μιχάλης στον Εύωσμο. Είτε με τα τηλέφωνα θα το κάνουμε σε λίγο, όσοι μπορείτε τηλέφωνο, στο 2310-287-888, είτε με τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Χαιρετίζω και χαιρετώ τα αγαπημένα ζουμουσάκια που ήρθαν από Γερμανία, από Αυστραλία, από κάθε άκρη της γης, που ήρθανε στη μαμά πατρίδα, που ήρθανε στη Θεσσαλονίκη μας, που ήρθανε γενικά σε οποιαδήποτε άλλη πατρίδα έχουνε, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε! Πόσο καιρό έχουμε να το βάλουμε αυτό το χάλι, φίλε? Που το χόρευε η Ηλιάκη στο δέστε του, το ξέρεις αυτό? Το είχαμε εμείς, φίλε, και μας το κλέψαν το χαλί, να πούμε. Όχι ότι έχουμε καμιά παρθενογένεση να πούμε ότι είχαμε ανακαλύψει την Πενικυλίνη, αλλά λέω ρε παιδί μου, το χώρο αυτό το μουνμπιμπάκι, η Ηλιάκη. Στο... Αυτά, Arabian Pleasure λέγεται. Επειδή ήρθε και μάλιστα από ακροατή, αυτό το χαλί που έβαζε λέγεται δεν το βάζει πια, έλαντε. Γιατί, φίλε, έχουμε τόσα χαλιά, φίλε, γιατί τόσα χαλιά, τόσα χαλιά. Φίλες και φίλοι, κοιτάξτε το, με τη μουχάρα, το μπορντοροδοκόκκινο. Κοιτάξτε τη ραφή του, κοιτάξτε το χρώμα του. Δείτε το σχήμα, το έφερα στην πλάτη από την Τεχεράνη. Έλα λίγο, κι όσοι λίγο να το δείξει, σήκωσε το ψηλά. Κοιτάξτε το κρόσι δουλεμένο στο χέρι. Τελευταία ευκαιρία, δίνω τέτοιο χαλί μουσικό. Θέλω λίγο δούλεμα στη φωνή της, η Μιραράκη, θα την πιάσω κάποια στιγμή. Τη φωνή της εννοώ. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, ζούμου σου λέμε. Έτσι θα πάμε, χαροπά, με τραγουδάκια, με χαβαλέ, με τα μηνύματά σας, με τους διαγωνισμούς μας τους υπέροχους, με αντίστροφη μέτρηση να γουστάρετε. Κρέατα ενός μήνα δίνουμε σήμερα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν δίνω αυτό το δώρο, παιδιά. Μόνο και μόνο που
γεμίζουμε με ωραία πράγματα το τραπέζι σας, το οικογενειακό ή και μόνος να είστε ή ζευγάρι ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Γεμίζουμε το τραπέζι σας για ένα μήνα με εκλεκτά πράγματα από το κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, με Μενελάου 29. Γεια σου, Μιχάλη μου. Όποιος ήρθε έμεινε ενθουσιασμένος. Έτσι. Και βέβαια και δίνουμε και σήμερα ένα σίδερο Boss. Καταπληκτικό δώρο, κυρίες μου, και λέω κυρίες γιατί εγώ, άμα πιάσω το σίδερο, μπορεί να κάψω το πουκάμισο, τη σιδερόστρα, το πάτωμα και τον κάτω όροφο. Δηλαδή, καταρχήν δεν ξέρω πώς ανοίγει. Δεν ξέρω πώς ανοίγει. Πρόσεξε, φίλε, με το μωρό τα έχω κάνει όλα. Δηλαδή, εκτός από το να θυλάσω. Τάισα, ξεσκάτωσα, κοίμησα, έπαιξα. Τα πάντα. Τι μπορείς να κάνεις με το μωρό, ρε παιδί μου, τα πάντα όλα. Μπάνιο, τα πάντα. Αλλά σίδερο στη ζωή μου δεν έχω βάλει ποτέ, φίλε, δεν έχω σιδερώσει. Θα πεις μόνος σου, δεν έμεινες. Έμενα, αλλά έβαζα αυτά που δεν χρειαζόταν σίδερο. Ή άμα έχει και κοιλιά, αυτό είναι το πλεονέκτημα. Έρχεται και στρώνει επάνω σου. Και όσοι δεν το έχεις προσέξει αυτό, και εσύ που είσαι τριψήφιος. Ότι ειδικά τα μπλουζάκια, άμα έχει και κοιλιά να κάνεις μία έσκηση, έτοιμος, φίλε. Έτσι κι αλλιώς δεν αζαρώσει μετά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τα μπλουζάκια, γιατί κάτι που κάμισε τώρα να είναι, να πούμε, σαν γκοφρέ χαρτί, δεν λέει. Πάμε στις γραμμούλες να μιλήσουν εσείς. Καλημέρα σας, θα δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Δεν ρωτάω ποιος είναι στη γραμμή, γιατί ξέρω την απάντηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πάλι εγώ κάνω σεφτές. Καλώς το, ναι. Βροχές θα έχουμε. Σίδερο είπες, δεν έβαζες. Σίδερο δεν έχω βάλει ποτέ, παιδιά. Άρα πλυντήριο έβαζες. Πλυντήριο... Ρούχο. Πλυντήριο στη μαμά. Δεν το έχω αυτό. Δηλαδή, πλήσιμο σιδέρωμα δεν. Τα πήγαινα έξω, δεν έχω. Δηλαδή, καταρχήν θα τα ξέβαφα, θα τα μίκρινα. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Δεν το έχω. Μαγείρεμα. Μαγείρεμα μέχρι αυγό τηγανιτό. Delivery. Δεν είμαι του νοικοκυριού, δεν το έχω. Αλλά στο μωρό, φίλε, όλα τα πάντα. Κοίμησα, τάισα, μπανιάρισα, ξεσκάτωσα. Τα έχω κάνει όλα εκτός από το να θυλάσω. Εκεί όταν ήμουν 120 κιλά μπορούσα και να θυλάσω. Δεν το... Ανέκαινε και αυτό τελείω. Τελείωσε μετά. Μετά λέει τι, λεπταίνει η φωνή. Γιώργο! Αυτά. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Κική! Χρόνια πολλά! Να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Έλα, για πες. Τη Κυριακή σου είναι σήμερα. Το Σάββατο ήταν. Πέρασε τώρα και εκεί δίπλα από την κεντρική γραμματεία και τη χαιρέτησα. Και από το γραμματική βγαίνει και το Κική. Βεβαίως. Ακόμα τώρα σε πω να σε βαφτίσουν γραμματική. Γραμματική, φίλε. Να σε βαφτίσουν γραμματική και να κόβεσαι τη γραμματική. Να είσαι καλή στα μαθηματικά. Είχα συμμαθητή στο γερμανικό που το λέγανε Κώστη Παλαμά. Πρόσεξε, και όχι Κώστας Παλαμάς, δηλαδή μπορεί να ξεφύγει. Τον λέγαν και Κωστή Παλαμά. Του έλεγα, και φίλε. Κωστή Παλαμά. Λέει, εννοείται ότι. Λέω, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Λέει, πριν με ρώτησες. Λέω, μου λέει, ξέρω απ' έξω όλο το βιογραφικό. Να ξέρεις, λέει, τα πάντα. Βιβλιογραφία, τι έχει γράψει, πού γεννήθηκε. Όλη τη ζωή. Όλοι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το τρομερό σιβάν που γίνει και πάλι. Γι' αυτό το παλικαράκι. Άστο, θέλω στο τέλος να ασχοληθώ με αυτό. Άστο, φεύγοντας. Άστο, δεν θέλω να μαυρίσει η ψυχή μας. Θέλω πριν φύγω, το έχω σημειωμένο. Για την Αργυρούπολη, για το 15χρονο. Άστο, δεν θέλω, Γιώργο μου, θα μαυρίσουμε την ψυχή μας. Δεν θέλω. Δεν θέλω να κάνω στραβά μάτια. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό στο τέλος πριν φύγω. Μου επιτρέπεις? Σε επιτρέπω, ναι. Να σε επιτρέπω. Αλλιώς θα. Γυαλιά πότε θα βάλω? Αύριο. Αντώνη, τα ακούς? Φιλιά, γεια σου, Γιώργαρα μου. Σε έβαλα ήδη, σε έβαλα ήδη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Γιώργο μου. Δεν αδιαφορώ για το περιστατικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απλά δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή. Ήδη έχουμε τρομερό άγχος με τα παιδάκια αυτά που είναι κλεισμένα στη σπηλιά. Βγήκαν ήδη 8. Φαντάσου να είσαι γονιός και να περιμένεις. Αλλά θέλω, φεύγοντας, να αναφερθώ σε αυτό το περιστατικό με το παλικαράκι που πήγε έτσι άδικα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα σας, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Απλά δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, δεν θέλω να ψυχοπλακωθούμε. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα, επιτρέψτε μου. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Καλώς το. Έλα, Κωνσταντίνε μου, έλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Στον κόσμο, τι γίνεται, καλά. Καλά, αδερφέ μου. Ευτυχώς
Δεν ακούω ειδήσεις, δεν βλέπω ειδήσεις, δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Έξι. Τώρα που το λέτε και ούτε. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και έχει δίκιο ο Γιώργος. Ναι. Απλά να αρχίσουμε με αυτό από την άλλη. Τελευταία, τώρα... γιατί θα στεναχωρηθούμε. Όχι, θα πάει όλο το πράγμα έτσι και δεν θέλω να σας. Δεν αδιαφορώ. Δεν αδιαφορώ. Να ξέρεις, το έχω σημειωμένο. Λοιπόν, απλά θέλω με αυτό το θέμα να κλείσω. Ναι, εντάξει. Έκανε την κυρία Δέσποινα. Εγώ θυμάμαι τότε που έκανε την κυρία Ελένη και ο. Και ψάρισε ο κύριος εκείνος στον αρένα που ήσουν τότε. Τι ωραία, ρε φίλε. Πού το έχεις αυτό, δες το λίγο, βρες το λίγο αυτό με την Ελένη. Ήταν το αυτό, ρε φίλε. Μ' άρεσε που είπες, έχει πλάκα να μην κατάλαβες. Ποιος εδώ, εμείς δεν καταλάβαμε. Ο άνθρωπος θα καταλάβαινε. Καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Είπες για το σίδερο, για το σιδέρωμα. Για το τα πλυντήρια, αυτά είναι εύκολα, ρε. Τι να πω, όχι, αμαρτία εξομολογουμένη, ούτε στην αμαρτία. Αυτό λέω, δεν, είναι, δεν το έχω αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Τι είναι τώρα να βάλεις εκεί πέρα πέντε ρούχα για πλύσιμο. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω το εξής. Δεν έκανα φοιτητής σε άλλη πόλη. Ναι, όταν κάνεις φοιτητής αλλού, εγώ μια χαρά έκανα εδώ, η μανούλα μου ήταν εκεί πάντα η γλυκιά. Έτσι, τα έχει όλα έτοιμα. Το κατάλαβα, ότι λοιπόν, από ανάγκη μόνο ο άνθρωπος. Μετά έχω μια γυναίκα τώρα... η οποία είναι χρυσοχέρα, ευτυχώς, ας πούμε, ο Θεός μου στείλε άνθρωπο. Ναι, οπότε ναι. Δεν χρειάστηκε. Όλα καλά. Εκεί που χρειάζεται όμως. Άμα δηλαδή, χρειαστεί, όχι, φεύγει η γυναίκα και είναι στη δουλειά και έχει το μωρό και χαίζεται το μωρό. Τι θα περιμένω, να γυρίσει από τη δουλειά, θα τον αφήσω τρεις ώρες με το σκατό μέχρι το σβέρκο και να πω. Κάνε λίγο υπομονή. Θα έρθει η μάνα σου. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα άλλαξα καθόλου και τον εγγονό, ξέρεις πόσες φορές τον άλλαξα. Μου λέει γυναίκα μου, καλά ρε, τα παιδιά σου έτυχε, λέω, ήσουν εσύ. Αυτόν εδώ πέρα λέει, δεν τον αφήνσε. Λέω, αυτός είναι άλλη ιστορία τώρα να πούμε. Εντάξει, τον έχω πάρει, λέω, υπό τη σκεπή μου, πώς το λένε, την προστασία μου. Ναι. Κωστάκη. Τώρα θα σε πω λίγο για τις ομάδες. Να πεις. Το συμμετελικό. Εγώ πιστεύω έπρεπε ο τελικός να είναι Γαλλία-Βέλγιο. Είναι και εγώ, και εγώ αυτό το τελικό αυτό, ήθελα. Ναι. Τώρα Κροατία-Αγγλία είναι νερόβρα στις ομάδες εντελώς για μένα. Κροατία είναι καλύτερη, αλλά και οι Άγγλοι έχουν μία δυναμικότητα. Μα ζαλίσαν λίγο τα ούμπαλα. It's coming home και γυρίζει σπίτι και τέτοια. Οι Άγγλοι, ναι, οι Άγγλοι βρεθήκαν εδώ. Επέλεξαν σωστά που τότε χάσαν από το Βέλγιο. Βέβαια. Βρεθήκαν χωρίς να έχουν αντιμετωπίσει κανένα σοβαρό αντίπαλο. Λοιπόν. Μα κοίτα τώρα. Ούτε Βραζιλίες, ούτε Αργεντινές, ούτε Γαλλίες, ούτε Βέλγια, τίποτα. Στέλνει στο τελικό ένα μάτσο, είναι που να το πάρουμε. Προς τιμήν του το Βέλγιο, είδες, κέρδισε τότε την Αγγλία, δεν φοβήθηκε να αντιμετωπίσει. Σου λέει, θα πέσουμε στη Βραζιλία. Την απέκλεισε. Το Βέλγιο, φίλε, για μένα μέχρι στιγμής έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα από τα outsider, αφού έπαιξε η Ισπανία και η Γερμανία από τη μέσα. Ήταν outsider, μακάρι να το πάρουν άνθρωποι. Ναι, αλλά δες τι φουρνιά. Έχει πέσει μια φουρνιά. Ο De Bruyne, ο Λουκάκου, ο Αζάρ, ναι. Ο τερματοφύλακας, ο Κουρτουά. Είναι... Ακόμα, και αυτός, ακόμα και το ανάποδο σκουπάκι του Αλέτας, ο Φελαϊνί, βλέπεις ότι δεν τον άφησε να πάρει ανάσα προχθές. Πώς το λένε, τσιμπούρι, φίλε, δίπλα. Τσιμπούρι. Δίπλα. Φιλαράκι. Η ομάδα μας τι έγινε, έκανε καμία μετάγραφη, τίποτα. Η ομάδα μας αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε. Υπάρχει κινητικότητα, έχουμε πει. Φορ, αριστερό, μπακ και κεντρικό χαφ. Τώρα περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αφού δεν έγινε πιο μπροστά. Μα έτσι κι αλλιώς. Με, και τώρα να έρθει, να έτσι θα πάει τώρα. Θα κάνει μια αλλαγή. Δεν ξέρω αν θα είναι όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Ναι. Γιατί είχε πει και ο Λουτσέσκο την προηγούμενη εβδομάδα ότι αργήσαμε, ας πούμε. Κατάλαβε. Τέλος, είπε. Και να έρθει τώρα δεν προλαβαίνουμε. Το θέμα είναι τώρα να περάσουμε τη Βασιλεία. Να περάσουμε τη Βασιλεία. Να μην πούμε αμάν γιατί δεν τους φέραμε πιθανόν να τους είχαμε περάσει. Όπως είχαμε πει με τον Άγιαξ. Αν ο Πρίγιοβιτς δεν είχε ήρθε το χειμώνα και είχε έρθει το καλοκαίρι, μήπως είχαμε περάσει τον Άγιαξ τότε που έχασε ο Κλάους. Είχαμε τον Κλάους μόνο τότε. Λέω τώρα, παιδί μου. Κωστέ, να μην σε καθυστερώ 4,76 για το σίδερο μόνο. Τα βάζω όλα σε μία κλήρωση, να ξέρεις, δεν τα διαχωρίζω. Καλά, εντάξει, άμα τίχω τα κρέατα με το χρόνο θα τα στείλεις ένα παλικάρι. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Να πω και ευχαριστώ πολύ τον Τζοκνίδα, το φιλαράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε έφερε DVD. Όχι, ρε παιδί μου, όταν φέρει το παιδί, το ευχαριστώ. Μόνο και μόνο που το είπε, φτάνει. Παλίκαρος, παλίκαρος. Φιλιά. Όπως και ο Γκόραν που γνώρισα και όλα τα παιδιά. Ένας-ένας φίλε είναι. Ένας-ένας τα ζουμουσάκια. Έτσι είναι, ένας-ένας. Ζουμουσού αγόρι μου. Γεια σου αγοράκι μου, ζουμουσού αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Γιατί τη φωτογραφία λέει την έβγαλες. Δεν την έβγαλα. Μέσα στην την Παρασκευή κάτι έγινε στις ομάδες που έχουν πολλά άτομα, μου είπαν. Εμείς είμαστε εδώ 11.127 πλέον. Κάτι έγινε από το Facebook, όχι από εμάς. Δεν τη βγάλαμε. Εντάξει, δεν έχουμε καμιά πρεμούρα τώρα να αποκατεβάζουμε τις φωτογραφίες.
Λοιπόν, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, γεια σου Παναγιώτη. Ναι, αδερφέ μου, ναι. Το ξετοτρέω. Λοιπόν, θέλω να... 4,85 για τις κληρώσεις. Α, μπράβο, να ξεμπερδεύουμε με τα τυπικά. Λοιπόν, να ξεμπερδεύουμε τις κληρώσεις. Ναι. Θέλω να ανακοινώσω ότι ξεκινήσανε τα έργα για τα παιδιά αυτά με τα καροσάκια που τα λένε... Α, δεν ξέρω πώς τα λένε οι άλλοι. Στη θύρα 5 γίνεται το... Ναι! Άντε ρε φίλε. Ναι, γιατί έχει όμορφη πρόσβαση από εκεί. Είναι ομαλό το έδαφος απ' έξω. Δεν χρειάζεται να ανέβει κανένας, ούτε να κατέβει. Πάρα πολύ χαίρομαι. Είχα και πει τότε... εκεί πέρα ένα προσωρινό, όπως λένε. Ωραία, ωραία. Προσωρινή είναι όλη η Τούμπα, φίλε, πλέον. Να ξέρεις. Ναι. Έτσι. Αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σε αυτά που είπε ο Χρήστος. Που ζει τώρα στη Γερμανία, ο αρχηγός που το λέγαμε εμείς. Ναι. Στη θύρας 4. Ναι. Αυτό που είπε έχει μεγάλη σημασία. Αυτό πρέπει να το τηρήσουν με ευλάβεια. Αν δεν μας δώσουν αυτή η άδεια, γιατί δεν θα μας δώσουν, δεν θέλουν να κάνουμε το γήπεδό μας, δεν ξέρω ποιοι είναι και ποιοι... Γιατί πρέπει να περάσεις, λέει, να πάρεις 103 υπογραφές, κάτι τέτοιο. Ειδικά σαν ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ με όμορφο νούμερο είναι. Ναι. Για πες. Αυτό ξέρω, αυτό είπανε και στο... Σήμερα έρχεται το φίλος μου από την Αθήνα που ήταν, γιατί είχε πάει για κάποιες δουλειές. Ναι. Γιατί... Αν δεν μας δώσουν άδεια, δεν το ολοκλήρωσες. Δεν το ολοκλήρωσες. Αν δεν μας δώσουν άδεια για το γήπεδο... Να το κάνουμε μόνοι μας, κομμάτι-κομμάτι. Ναι. Να μην γκρεμιστεί η Τούμπα. Ναι. Να το κάνουμε εμείς μόνοι μας. Να πηγαίνουμε εμείς, να δηλώσουν όσοι μπορούν, να πηγαίνουν και να δουλεύουν. Να σου πω τι γνωρίζω για το θέμα. Ότι παρότι δεν ακούγεται κάτι, δεν είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Δηλαδή, αυτό δεν, το γνωρίζω. Δεν το έχει παρατήσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όχι, κανένας δεν παράτησε τίποτα. Επειδή είμαστε πλέον πάρα πολύ ψηλιασμένοι, επειδή είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι, επειδή καταλαβαίνουμε πόσο πολύ δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να γίνει αυτή η νέα Τούμπα, γι' αυτό πάρα μαθαίνω πολύ, από πολύ, ανθρώπους που γνωρίζουν και νομικοί και μηχανικοί, ότι θα το πιάσουν από όλες τις πλευρές το θέμα, να μην υπάρχει ούτε χαραμάδα να μας βάλουν εμπόδιο. Αυτό μαθαίνω. Δεν είμαι εκεί για να το δω, αλλά πληροφορίες που έχω λένε αυτό ακριβώς. Ότι δεν πάμε έτσι αθώοι, άντε πάμε να κάνουμε την Τούμπα. Όχι. Θα το έχουν από όλες τις πλευρές ζωσμένο το θέμα. Εξασφαλισμένο. Από όλες τις πλευρές. Έτσι. Από όλες, ναι. Και μόνο έτσι γίνεται, πάνω. Μόνο έτσι. Θα είναι καλυμμένο από κάθε πλευρά. Κάθε νομικό τερτύπη. Θα βγαίνει ένας από τα τρίκαλα δικηγόρος ή τι θα είναι και οτιδήποτε. Θα κάνει προσωρινά μέτρα. Όχι, και θα μπορεί να πήρε παιδί μου ότι εκεί στην Σαγιαβαρβάρα στο προάβλιο έχει πιγκουίνους. Όχι, μου και είχε ένα κομμάτι να αυτό, όχι, ότι έχει πιγκουίνους και πρέπει να το προστατέψουμε τον πιγκουίνο, να πούμε τι της Τούμπας. Το χρυσοφτέρουγο. Πόσο λένε, εξωγήινους να βρουν εκεί πέρα. Μπράβο. Τώρα. Τι πιγκουίνους υπάρχουν παντού να πούμε. Ότι ήταν με απόσπαση ο Φίλιππος ο Β', είχε γράψει στο Τενεκεδένιο τον Μεγαλέξανδρο. Και ερχόταν στο δημοτικό σχολείο και βρήκανε τη σάκα του Μεγαλέξανδρου. Την τσάντα του σχολική. Ναι. Λοιπόν, όχι, λοιπόν, τα λουριά μόνο. Γιατί τη σάκα τα λουριά. Ότι μπορεί να βρήκανε τα γκέμια του Βουκεφάλα. Δηλαδή, θα είμαστε λοιπόν, έτοιμοι. Αν και, συγγνώμη που σε διακόπτω. Άνθρωπος που ξέρει, μου είπε, όταν χτίσανε δίπλα το κέντρο πολιτισμού, όταν σκάψανε για την πισίνα. Γιατί χτίστηκε ένα ολόκληρο πράγμα εκεί πέρα, έτσι. Εμείς μεγαλώσαμε, εκεί παίζαμε μπάλα με το σχολείο, με το 104. Φιλοκακοτεχνία πηγαίναμε... το λέω, λοιπόν, αλλά εντάξει, τέλος ένα πράγμα, ένα πι αχρίαστο εκεί, τέλος πάντων, ένα οικοδόμημα άσχημο για μένα, αλλά τέλος πάντων... Εννοείται, ρε Κωστή, ότι είναι κακοτεχνία εντάξει, του... Okay. Άντε, να μην τέλος πω πάντων, τώρα, να ανεβαίνω τη λαμπράκι και να βλέπω ένα τούβλο τεράστιο, δεν μ' αρέσει. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Μου είπε λοιπόν ότι οι Κωστοί μου εκεί δεν βρήκαν τίποτα όταν έχτισαν, όταν έσκαψαν. Ούτε μπήκε κανένα εμπόδιο. Λέω, δηλαδή στο 8 και 10 δεν βρίσκω, στο 8 και 15 θα βρω. Δίπλα, δηλαδή ναι. Ακριβώς δίπλα θα είχε αρχαία ενώ εκεί δεν είχε. Δεν άκουσα να γίνει κανένα θέμα πιο εκεί. Πιο βαθιά ρε Κωστή, γι' αυτό θα βρούνε. Τι πιο βαθιά. Θα βρούνε, πώς το λένε, δεινόσαυρους, 7, θα βρουν τέτοια πράγματα. Το Jurassic Park.
Ναι. Λοιπόν, και ένα άλλο. Τώρα που είσαι ο killer, τρέμετε όλοι. Μ' αρέσεις. Και πάρει, έτσι κλείνεις. Ας πάρει 31 Αυγούστου έτσι κλείνεις. Τον επιθετικό κύριο Μίχελ. Δεν με ενδιαφέρει. Φιλιά. Ας πάρει το αυτό, τον δίνω και άδεια άμα θέλει το Μίχελ. Να πάει να ξεκουραστεί γιατί κουράστηκε πολύ. Φιλιά. Άντε μας κούρασε να πούμε. Φιλιά. Μας φιλιά. Κούρασε. Άντε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλημέρα την αγάπη μου. Να σε καλά. Ζου μου σου αδερφέ μου. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Ο Θεόφιλος ο Τζομπανίδης. Η Θεόφιλη γιόρταζα χθες η Θεόφιλη μήπως. Έχω τέτοια αίσθηση. Χρόνια πολλά. Ευλόγησε το λέει μου στείλε το δελτίο του. Κάτσε να δω τι έχει παίξει. Περίμενε. Περίμενα εδώ. Λοιπόν Κροατία Αγγλία 0-2. 2-2 ακριβές σκορ Γαλλία Βέλγιο. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Και ΠΑΟΚ Super League νικητής Γιοργάνος. Α, αγόρι μου. Κάτσε λίγο να το ευλογήσω. Να ξέρεις, όλη μου τη θετική αύρα. Όλη μου τη θετική αύρα. Ο άλλος που θα έπαιρνε εκατομμύρια και δεν έπιασε μόνο το σκόρ. Έπαιξε του σκόρερ στα ημιτελικά και έχασε του Πέρισιτς το σουτ που πάει στο δοκάρι. Δηλαδή, δοκάρι και έξω έμεινε φτωχός. Δοκάρι και μέσα θα ήταν εκατομμυριούχος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Σε φταίει σήμερα θηλυκού γένους, μας κάνεις. Ναι. Πήρα να πω και εγώ την καλημέρα μου. Να πω φυσικά ότι τα δώρα σου είναι υπέροχα. Ευχαριστώ που δίνεις την ευκαιρία και σε εμάς που δεν ξέρουμε πάρα πολλά από ποδόσφαιρο να δηλώσουμε συμμετοχή. Άλλη, γιατί μόνο, με τα κινητά δεν τα πάω πολύ καλά. Ούτε εμείς ξέρουμε πάρα πολύ από ποδόσφαιρο. Να ξέρεις. Δεν πειράζει, ξέρετε και σας ακούω από το πρωί. Η εκπομπή μας, είναι, η εκπομπή μας δεν είναι οπαδική, δεν είναι δημοσιογραφική, είναι ψυχαγωγική. Θα μιλήσουμε για την Παοκάρα που είναι ο καημός μας, θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ, την παλίτσα μας, τα τραγούδια μας. Ακούμε, είναι ακούμε, ναι, τέτοιο ναι. Το αυτό. Να σας πω τώρα. Όλα αφήνουμε αφήνουμε τις αναλύσεις τις βαθιστόχαστες στους καθαρά δημοσιογραφικούς δομούς ρεπόρτερ που είναι η δουλειά τους. Έτσι. Εμείς λέμε ότι μας κατέβει. Τώρα αν είναι σωστό ή όχι, αυτό είναι αυτό που πιστεύουμε. Μια χαρά τα λέτε και σας ακούω καθημερινά. Τέλεια. Πήρα και εγώ να δηλώσω τη συμμετοχή μου. Πες μου ονομάζομαι Μάρο και τελειώνει 3.95. 3.95. Έγινε Μάρο, σας βάζω και για τα κρέατα πολύ. Και για το σίδερο, έτσι δεν διαχωρίζω. Ναι, ναι, ναι. Όλους σας βάζω ναι, στην κλήρωση. Έγινε Μάρο, να σε γερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σου μέρα. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω, ζου μου σου λέμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Κάερε, στάπερ, λεβεντάρχες οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε στο χάρο. Ζου μου σου λέμε κι όλα τα καίμε κουφάλα νεκροδάτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γεια σου Συντριβανέση. 185 προαπαιτούμενα ζητάνε από τον ΠΑΟΚ για την Τούμπα και την τύφλα τους για την ΑΕΚ 2014. Ναι, τους το χρηματοδοτούνε κιόλας. Εμείς θα το κάνουμε με δικά μας λεφτά. Χρηματοδοτούνε κιόλας. Δεν τρέπονται λιγάκι. Άντε να μην το πω τώρα και πάμε φυλακή. Δεν τρέπεστε χανούμια. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Κλέπτες, χάρτινοι πρωταθλητές, όλοι σας. Δεν τρέπεστε, κυκλοφορείτε και στην πιάτσα, κάνετε και δηλώσεις. Δεν τρέπεστε. Βλέπετε ότι παρότι πέρασε καιρός, όλα, τι ξέρετε, ρε. Εξακολουθούν και βγαίνουν οι παίχτες τους, ενώ πέρασε καιρός. Και βγαίνουν και λένε, δικαιότατη πέρσι. Έχω πει είδες το... γιατί τα λέω. Ρε. Κάτι ξέρω εγώ και τα λέω. Είπα κάθε φορά το παράδειγμα λέω. Που μπαίνεις μέσα στο καφενείο και πετάγεται τους, πετάγεται κάθε φορά ένας και λέει μόνος στο καφενείο δεν είμαι κλέφτης. Ναι. Γιατί νιώθουν την ανάγκη να πούν δικαιότατα το πήραμε. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα πέρσι. Παιδιά γιατί τέτοια πρεμούρα. Και εγώ όταν πήγα στο χωριό και είδα εξήνες είπα έξω οι κλέφτες. Έξω οι κλέφτες. Ο παίκτης τους, γιατί τους ρώτησε ξέρω. Ο παίκτης τους ο Γαλανόπουλος, πρόεδρε, πανηγυρίζουμε κανονικά. Γιατί ρώτησε τους ναι. Συμπαίκτες του και τον προπονητή αν πανηγυρίζουμε κανονικά. Όχι, αν ρωτήσουν τον Κομίνη. Αν ρωτήσουν τον Κομίνη αν πρέπει να πανηγυρίσουν. Γιατί είχε τέτοια πορεία. Το ρωτούσανε κατοχυρώνει στον κόμμα για να βγούμε νέοι ή όχι. Δεν τρέπονται λιγάκι, τυφλοπόντικες. Μηδέν, μηδέν, μια χαρά, ένα μηδέν τρομοκρατημένοι. Για να σε ρωτήσω τώρα κάτι να που δεν σε ακούω από την αρχή, ναι. Γιατί τώρα ήρθα από το γυμναστήριο. Λοιπόν, το Σάββατο το πρωί, συμπτωματικά, εγώ τηλεόραση δεν ακούω, άκουσα τον Αυτιά. Ο Αυτιάς ξέρει σπούδασε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο δημοσιογράφος, ναι. Ο Σκάι. Παοξής είναι. Είναι παοξά και άρρωστο. Ναι, ναι. Είναι. Όπως είχα τη Βασιλείου στο Πάμε Πακέτο, βεβαίως. Και αυτή έχει μετοχές στο Πάμε. Ξέρεις, πάνω από 15.000 μετοχές. Μετοχές δεν ξέρω αν έχει, αλλά ξέρω ότι είναι. Ο Αυτιάς
έδειξε δύο. Έναν με τη φανέλα της Γαλλίας. Ναι. Ένα ποιον απέκλεισε η Γαλλία, την Ισία, όχι. Τώρα. Την Ουρουγουάη. Την Ουρουγουάη. Την Ουρουγουάη. Και έναν με την Ουρουγουάη. Και από πίσω είχε τον Μπέρκ Όρθιο. Και λέει ο αυτιάς. Εξές είπε ο ένας δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης, να μην πω όνομα, ότι ο Μπέρκ υπέγραψε στον ΠΑΟ. Ναι. Το Σάββατο το πρωί. Όσοι ακούσαν αυτιά, ας με... Πού να με διαψέψουν. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Τα αυτιά μου. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν μπορεί να κάνει πατάτα ο αυτιάς τώρα. Άκουσε με. Ο αυτιάς είναι καλό σε άλλου είδους ρεπορτάζ. Ας ασχολείται με τα οικονομικά, με τις συντάξεις αυτά. Ναι, αλλά είπε ότι δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης δημοσιογράφος. Θα σου πω τι έγινε. Έχει και ραδιόφωνο αυτός. Θα σου πω τι έγινε με τον Μπέρκ. Έγραψαν στη Σερβία ότι πηγαίνει ένας Σέρβος στην ομάδα του Μπέρκ στο Κατάρ, στην Αραβία που είναι στην άλλα, είναι εκεί. Ναι. Γιατί ο Μπέρκ υπέγραψε τον ΠΑΟΚ. Το έγραψαν οι Σέρβοι. Λες από εκεί να το πήρε αυτός και λοιπόν, να το είπε. Λοιπόν, σε επικοινωνία που είχε φίλος καλός με τον δημοσιογράφο που το έγραψε, γιατί εγώ ενδιαφέρθηκα να μάθω. Μου είπε, τον πήρε τηλέφωνο το Σέρβο και του λέει, έχεις τέτοια πληροφορία, λέει, από το Twitter στην Ελλάδα, λέει, έχω την αίσθηση, α, εντάξει, έχω την αίσθηση, άλλο έχω την αίσθηση ότι ο Μπέρκ πήγε στον ΠΑΟΚ, άλλο υπέγραψε. Να είστε επιφυλακτικοί αυτές τις μέρες. Και εγώ θέλω πάντα. Όχι, δεν το λέω για σένα, δεν το λέω για σένα. Επειδή, γενικά. Επειδή ο Κουλούρης λέγανε ότι θα μείνει μέχρι που να έρθει φορ και έφυγε ο Κουλούρης στον Ατρόμητο, το συνδύασα έτσι και λέω: φαίνεται, υπέγραψε και το κρατάνε για να το πούνε μαζί με τον αριστερό πάγκο. Μακάρι λοιπόν, μακάρι αυτή την εβδομάδα. Υποθετικά μιλάμε τώρα. Μακάρι έτσι. Να έρθει ένας σπουδαίος επιθετικός, μακάρι να έρθει και ο αριστερός μπακ και ο κεντρικός χαφ. Το θέλουμε. Απλά. Αυτούς τους τρεις τους θέλουμε οπωσδήποτε. Αυτοί είναι οι τρεις θες, δεν έχει κάτι άλλο. Θέλουμε αριστερό μπακ. Όπως είπε και ο μεγάλος ο προπονηταράς μας, που στην αρχή δεν τον θέλαμε και τον αφισβητούσαμε. Έτσι. Αυτοί όποιοι και να έρθουν και ο Μέση να έρθει και ο Ρονάλντο δεν παίζει τώρα στο Champions League. Έτσι. Όχι μόνο αυτό. Δεν διαταράσσεται αυτή τη στιγμή. Η ομάδα του Κυπέλλου θα παίξει. Να έτσι, έτσι. Με το Βιερίνη αριστερό μπα κανονικά όλα. Κανονικά. Όλα. Και ο Θεός να βάζει το χεράκι του μακριά από κοκκοκκοκκοκκοκ. Γεια σου Παυλάρα. Τραυματισμό. Φιλιά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε και τα λέμε ξανά. Φιλιά. Γεια σου Παύλε μου. Λοιπόν, μαέστρο, δύο. Πάμε, καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε. Καλό στο φιλάρετο. Έλα φιλάρετο, συγγνώμη που περίμενες. Δεν πειράζει. Απλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θυμάσαι την τζάκιση στο στρατό πως την έκανες, δεν ξέρω, στο Παντελόνι. Ναι. Θυμάσαι. Έβασα επάνω το λουκάνικο να πούμε και το δίπλωνα. Και κάτω από το στρώμα. Ή κάτω από το στρώμα. Σωστά. Ναι, ναι. Οπότε υπάρχει τρόπος να σιδερώνεις κάτω από το στρώμα. Λοιπόν. Κανονικά, φίλε. Κατάσταση που τώρα έχει ανακαλυφθεί και αυτή η πρέσα, που ένα τέτοιο που δώσαμε προχθές, δώσαμε ένα πρεζοσύστημα τέτοιο, που παπ, το κάνεις έτσι να πούμε και με τη μία. Πάντως, επειδή άκουσα, διάβασα δηλαδή το Βασιλιάδη που λέει για το πώς θέλει το καινούριο πρωτάθλημα. Ναι. Και εμένα μου αρέσουν τα δύο μέτρα που θέλει να πάρει. Εμένα δεν μου αρέσει ο πρωταθλητής να παίζει play-off. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοίταξε ποια είναι η διαφορά πλέον. Θα υπάρχουν 12 ομάδες, 6 ομάδες καταρχάς θα παίζουν αγώνα πλασαρίσματος. Ναι. 14 αν όχι 12, ναι. 14 ήταν τελικά από ό,τι φαίνεται. 14 που θα γίνουν 12. Ναι. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι πιο ότι οι μισές ομάδες θα κάνουν πρωτάθλημα για τον πρωταθλητή και οι άλλες μισές για το ποιες ομάδες θα πέσουν. Σωστά. Άρα καμία ομάδα δεν θα είναι αδιάφορη. Ναι, εντάξει, αυτό έχει μια λογική. Εμένα δεν μου αρέσουν τα play-offs, φιλάρετε. Δεν μου αρέσει. Δεν είναι ακριβώς όμως play-offs. Είναι πρωτάθλημα πλέον. Όταν έχεις 6 ομάδες να παίζουν, αλλά από τη μια όμως μπορεί να είναι και άδικο να βγαίνεις πρώτος. Αυτό ακριβώς. Και να πρέπει να παίζεις με όλες τις υπόλοιπες. Ερώτηση. Μπορεί να γίνει όπως τον μπάσκετ. Φιλάρετε μου. Ο πρώτος να παίζει με τον έκτο και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα σου πω το εξής. Πώς τόσα χρόνια που ο Γαύρος τα έχει όλα τακτοποιημένα, ο πρώτος τελείωνε και μάλιστα πολύ πιο νωρίς και είχε στην τσέπη. Για όλους τους άλλους. Ναι, τώρα όμως λοιπόν που ο Γαύρος ψάχνει να βρει τα πατήματά του και θα παίζει για δευτερότριτος. Τώρα λοιπόν που ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, που πηγαίνουμε εμείς να πάρουμε το πρωτάθλημα, τώρα τους έπιασε ο Γκαϊλές να κάνουν και τον πρωταθλητή. Γιατί μπορεί εσύ όλη τη χρονιά, μπορεί να είμαστε πρώτοι, όλη τη χρονιά,
Μπορεί να είσαι πρώτος όλη τη χρονιά, έτσι. Και, ναι. Και να πηγαίνει στο τέλος, να σου στέλνει ένα κομίνι, έναν αρετόπουλο, ένα παπά, ένα μίτσιο, ξέρω, έναν ποντίκι και να σε καθαρίζει στα playoffs. Κατάλαβες. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο πρωταθλητής δεν έπαιζε τα playoffs και είχε ακόμα ένα μήνα ξεκούραση. Σωστό. Για να πάει να παίξει. Είχε προγραμματισμό ένα μήνα νωρίτερα και τελείωνε και ξεκινούσε ένα μήνα αργότερα. Σωστό. Γιατί δεν είχε τόσο νωρίς προκριματικά. Ήμασταν πιο ψηλά στη βαθμολογία και πήγαινε ο Ολυμπιακός κατευθείαν και έπαιζε play-offs Champions League ή κατευθείαν στους ομίλους. Πια όμως είναι καλό αυτό. Και το δεύτερο που είπε σαν μέτρο είναι προκειμένου να μην καταστρέφονται ζωές ανθρώπων, όταν κάποιος ξεφεύγει μέσα στο γήπεδο, να μην πατάει μέσα στο γήπεδο. Τέλος. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ με τον κύριο Βασιλιάδη. Θα ήθελα όμως να μην έχει τέτοια πρεμούρα να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ πέρσι. Τη βία τη γεννούν οι αδικίες. Εννοείται ότι είμαστε κατά οποιασδήποτε βίας. Οποιασδήποτε, από όπου και αν προέρχεται. Εννοείται. Πρώτα απ' όλα στην ίδια μας την ομάδα. Αλλά και να φροντίσουν οι ίδιοι με την ισονομία, με τη σωστή διαχείριση των πραγμάτων, με την αξιοκρατία, να μην γεννούν τη βία. Γιατί άντε, εγώ και εσύ έχουμε ας πούμε μία αλφα υπομονή, μία αλφα ωριμότητα. Ο πιτσιρικάς που βλέπει ότι έρχεται και του κλέβει στο πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια, μπορεί να μην έχει την υπομονή, την ωριμότητα να διαχειριστεί μια κατάσταση και να του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, φιλάρετε. Καταλαβες. Ωραία τα λόγια του κυρίου Βασιλιάδη, λοιπόν. Γήπεδο, ναι. Θα είναι πολύ πιο ψύχρεμος, να είσαι σίγουρος, αλλά. Ναι, το θέμα δεν είναι, να είναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το θέμα δεν είναι να είναι όριμος οπαδός από φόβο μόνο, ότι ξέρεις να με τιμωρήσουν. Το θέμα είναι να μην χρειάζεται να έρθει σε μια κατάσταση τέτοια, επειδή η αδικία που υπάρχει, ή η λαμογιά που υπάρχει, ή το σμπρόξιμο, ή η κλοπή που θα του κάνει σε αυτό το οποίο είναι το αποκούμπι του, να τον φέρω σε μια τέτοια κατάσταση. Καταλαβες. Όχι μόνο η καταστολή, το θέμα είναι η πρόληψη σε αυτό το πράγμα. Να μην οδηγούμαστε εκεί. Κωνσταντίνε, και το ξέρεις, είναι κοινωνικό φαινόμενο και δυστυχώς δεν αλλάζει. Το πολύ πολύ να πέφτει ξύλο εκτός γηπέδου. Αλλά αυτό που θέλω να πω και θα κλείσω με αυτό είναι ότι στην περίπτωση του παιχνιδιού αλλάζω με την Βασιλεία που θα παίξουμε, για μένα δύο μόνο αλλαγές μπορούν να χρειαστούν στην καινή ομάδα όπως θα είναι. Η μία είναι ο Λάμπρου στη θέση του Μακ και η άλλη είναι ο Ενρίκε στη θέση του Κάμπος. Ουσιαστικά δηλαδή να μπορέσει να στηθεί όπως ήταν και να συμπληρωθεί με αυτό που φύγανε. Ο Μακ δεν έπαιζε βασικός έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ακριβώς. Στη θέση του λογικά θα παίξει ο Μπίσεσβαρ, αν εννοείς αριστερά και μπροστά. Αριστερά, ναι, το Λάβρου το θέλω γιατί έχει μεγάλη ενισχυμένη προωθητική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά θα προωθείται η ομάδα. Έχει προβάδισμα, έχουν προβάδισμα οι παίκτες που τους ξέρει από πέρσι ήδη. Δηλαδή, δεν θα προτιμήσει το Λάμπρου από τον Μπίσεσβαρ. Και επειδή τακτικά ο Μπίσεσβαρ ξέρει. Για μένα είναι καλό, εφόσον γίνεται προετοιμασία από την αρχή, γιατί να μην έχει και κάποιο συμπληρωματικό. Δεν διαφωνώ. Η θέση που είναι άδεια και είναι η μία θέση είναι του δεξιού half extreme, που είναι η θέση του Κάμπος. Εκεί πιθανόν να δοκιμάσει είτε το Λάμπρου, είτε το Λιμνιό που τον ξέρει από πέρσι. Έτσι, είτε τον Ουάρντα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η θέση που έστειλε. Αλλιώς είναι μια άλλη υπόθεση και πραγματικά εκεί πέρα είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Να ξέρεις ότι όποτε έπαιξε ομάδα με σημείο αναφορά στον Ουάρντα, έπαιξε ο Ουάρντα πάρα πολύ καλή μπάλα. Όποτε όμως ο Ουάρντα έπρεπε να παίξει για την ομάδα, εντάξει, δεν μπόρεσε. Εδώ πρέπει, αυτό λέω ότι είναι λεπτές ισορροπίες και θέλει διαχείριση. Θεωρώ ότι είναι μάγκας και μάστορας σε αυτό το πράγμα ο Ρασβάν και θα βρει τρόπο. Αλλά και στην Αίγυπτο τα ίδια έκανε, δεν μπόρεσε να αποδώσει γιατί έπρεπε να παίξει για την ομάδα και δυστυχώς εκεί δεν έκανε ούτε μία από αυτά που ήξερε να κάνει. Δεν έκανε. Θα τον δούμε. Άλλη φανέλα επίσης του Ατρομήτου, άλλη του ΠΑΟΚ. Αν μπορέσει το παιδί, εμείς δεν έχουμε κανένα ζόρι, ντε και καλά, να παίξει. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα. Αυτός που μπορεί θα αποδείξει. Ο Λάμπρου ήρθε για να φύγει, δεν ήρθε για να μείνει. Κι όμως με την παρουσία του κέρδισε θέση και μάλιστα θέση στην ομάδα και μάλιστα θα πάρει και χρόνο. Έτσι. Έγινε, φιλάρετε. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Δεν κάναμε διάλειμμα. Ναι, άλλη μια γραμμή. Καλημέρα σας. Πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω. Τι έγινε, κάτι. Βολτέρα είναι ο πάροχος για το ρεύμα σας, χωρίς ρήτρες αποδέσμευσης, χωρίς πάγια, εύκολα, οικονομικά, σας συμφέρει.
Ενημερωθείτε για τη Βολτέρα, εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Φυσικά, Μανολόπουλος οπτικά, τρεις γενιές οπτικά, καταπληκτικά πράγματα δίπλα στον Αγιώργη στη Νεάπολη. Και ηλίου και οράσεως και φακούς επαφής και τα πάντα όλα. Εξαιρετικές τιμές και τα πάντα από μοντέλα. Ό,τι σας ταιριάζει στο πρόσωπο, ξέρει ο Μανολόπουλος. Είστε μεγαλύτερος σε ηλικία, είστε στρογγυλοπρόσωπος, είστε αδύνατος, είστε με γαμψή μύτη, είστε μεγάλα αυτιά. Αυτός ξέρει, θα σας φτιάξει κούκλους, σένιους. Και βέβαια, μην λησμονείτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης και σήμερα μας δίνει ένα καταπληκτικό δώρο. 30% σε όλα τα προϊόντα Πίτσος, Bosch και Siemens, κορυφαίες μάρκες στο είδος τους, κορυφαίες μάρκες, μέχρι 15 Ιουλίου θα έχει έκπτωση 30% σε αυτά τα προϊόντα. Θυμίζω ότι και σήμερα δίνουμε ένα σίδερο Bosch, όπως και επίσης δίνουμε και κρέατα ενός μήνα το κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα! Ζήτω η ποιότητα! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Σιδερούκλα Bosch δίνουμε! Πω, υπερατού δωράκλες! Και τσιτσί για ένα μήνα, φίλε. Σαν το τσιτσί το ωραίο δεν έχει. Φίλε, τι εκτέλεση είναι αυτή από το πηγάδι? Τραγουδάει σε τι, φίλε, σε άδειο κτίριο? Τι έκο είναι αυτό? Έχει χορηγία το βενζινάδικο? Είναι ο κουστό, φίλε, είναι το απέραντο γαλάζιο? Τι... Από πού τραγουδάει, φίλε, με χωνή, σε βαρέλι? Τι είναι αυτό, φίλε, σε τόμπ? Φίλε, στο βάδο, ηχογράφηση λέει στο φαγαράκι της Αμαριάς. Τι γίνονται αυτά, φίλε? Πριν πάμε στις γραμμές, χρωστάμε ηχητικό που ζητήσατε με την Ελένη, με τον ακροατή, αγαπημένος. Πάμε να το ακούσουμε επειδή το ζητήσατε και μετά θα πάμε στις γραμμές. Άνοιξε τον ακουστή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό στο παιδί, ποιος? Για άλλο πήρα, αλλά σε βγήκε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι θες να κάνουμε, ποιον θέλεις? Πες. Ήθελα την Ελένη μέσα. Την Ελένη, μια στιγμή λίγο. Ναι. Καλημέρα, Ελένη. Παίρνω ώρα που... Είσαι είχα ρωτήσει το πρωί γιατί ποιοι κερδίσαν χθες. Θα σου πω σε λίγο, μπορείς? Ναι, να περιμένω στο τηλέφωνο ή να θα πεις στον αέρα? Πάρε με σε λίγο στο 434-000. Οκ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πες μου ότι δεν το κατάλαβα. Πεθαίνω, φίλε. Πεθαίνω. Λατρεμένος φίλος για Κροατής. Πήρε μετά, λέει, άρε μπαγάσα κανονικά. Δεν ξέρω αν διαπιστώσατε. Πώς μιλάει στο παπάρι, συγγνώμη, πώς μιλάει δηλαδή, έλα Κωστή αυτά, και μετά πώς γλυκαίνει μόλις βγαίνει το μουμπιμπιπ, πώς αλλάζει αμέσως ο μουμπιμπιπ δουλός, πώς αλλάζει το βιβλίο, έλα Ελένη, έτσι, αγαπημένο μπαρμπακάκι, να σε καλά Ελενίτσα μου, να σε καλά. Λοιπόν, μαέστρο, άνοιξε τις γραμμούμπες, Ναούμ, για να δώσουμε στον κόσμο και κρεατάκι για ένα μήνα και Bosch σίδερο, μου δίνετε και το όνομά σας, βάζω στις σκληροσούμπες. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας, καλώς τον εφουβού, καλώς τον Καλημέρα ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και τα ζουμουσάκια. Πέρακος. Και την ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Βεβαίως, την πολύχρονη. Ναι, πρέπει να προσθέσουμε μήπως και το γήπεδο που το πληρώνει cent by cent. Cent by cent, ναι. Ναι. Ο προηγούμενος ακροακτής, ο προηγούμενος, λεκτικά νομίζω ότι μιλούσε με την Ελένη. Ναι, κανονικά φίλε, αυτό είναι, αυτό είναι, δεν το έχεις ακούσει, σοβαρά μιλά, ναι φίλε, κανονικά. Ήταν η Μπαρμπάκου στη γραμματεία ρε παιδί μου και πήρε και μου λέει, μου δίνεις λίγο την Ελένη που είναι στη γραμματεία. Εγώ δεν έκανα καμία σύνδεση, αλλάξαμε λίγο τη φωνή και το έφαγε φίλε όπως ήταν. Άλλη. Ωραία είναι αυτά φίλε. Για πες. Τέλειος. Τα κρεατάκια, πολύ τεκνολογικό. Πολύ ωραίος είσαι φίλε. Δεν άκουσα τίποτα πριν λίγο, άρχισα πριν από μια καλημέρα. Πολύ σημαντικά πράγματα είπαμε σήμερα φίλε. Ναι βέβαια, πάντα. Πολύ σημαντικά. Μπαφλάρα άκουγα μόνο. Καθοριστικά. Φοβερός. Αλλά βλέπω όλο και προσέτει την ΑΕΚ, μου παίρνει όλο και μου παίρνει το ψωμί μου, Ένας. Τσουκουτσουκου μου το πάει. Καλημέρα. Γεια σου Γιωργάρα. Να σε γερός. Γεια σου αγοράκι μου. Ζούμου σου παιδιά. Αυτό. Ναι, καλημέρα σας. Την εκπομπή την ακούτε μετά στο zoomusu.gr που ετοιμάζουμε ωραία πράγματα εκεί. Στο σαϊτάκι μας μπαίνετε και zms.gr και zoom με ογιού. Για να ακούσετε την εκπομπή, να ακούσετε τα ηχητικά μας εκεί, τα διάφορα ωραία πραγματάκια. Ειδήσεις φανεβάζει συνέχεια η Χρύσα Άντσου, κολόνα της ενημέρωσης. Να πούμε γεια στην άλλη κολόνα της αιμοδοσίας, στο μαγαζάκι της, το ωραίο
το παλιό το σκαραβαίο το ορεινό τρεζολί στην Τζόφα. Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά, Σοφία μου. Όλα καλά να σου πάνε, όλα καλά. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς στο κορίτσι. Επίτρεψέ μου να πω καλημέρα και στον φιλάρετο. Βεβαίως να πεις. Τον εξαίρετο και αγαπητό φίλο. Ήρεμη δύναμη. Όπου έχουμε διασταυρωθεί τηλεφωνικά, τέλος πάντων, ναι. στις εκπομπές του Λίμπερο, ναι. όπου είμαστε εννοείται σταθεροί. Πάρα πολύ χαίρομαι. Αλλά θα παροτρύνω λίγο και την κυρία Μάρο, είπαμε. Μάρο, που ναι, ναι. πήρε πριν. Ναι. Να βγαίνει λίγο πιο τακτικά, γιατί είναι γλυκύτατη, την καλημερίζω κι αυτήν. Καμαρώνω για τους ακροατές μου, καμαρώνω. Και άντρες και γυναίκες και μικροί και μεγάλοι. Πάντως, ο γυναικείος πληθυσμός, να ξέρετε από το Λίμπερο, ότι είμαστε αθόρυβοι. Δηλαδή, ήρεμη δύναμη. Θα βγούμε ενδεχομένως 2-3 φορές το χρόνο. Δεν έχει σημασία. Πολύ επιλεκτικά. Δεν μας ενθαρρύνεται έτσι λίγο ιδιαίτερα. Τι 2-3. Εδώ σε μένα κάθε μέρα έχουμε. Και 3 και 4 και 5. Μια ενθάρρυνση. Μα γιατί, τι ενθάρρυνση δηλαδή, αφού εσείς κάνετε κουμάντο. Πλάκα κάνεις, εσείς το λαιμός. Και ο κύριος Ζαγόρας, και ο κύριος Ζαγόρας στις εκπομπές του θα μπορούσε να, έτσι, να βρει κάποιους τρόπους να έχει και κοινό από εμάς. Έχει, γιατί δεν έχει, έχει κανονικά και ο Ζαγόρας. Μπομβιδέρο, ο Ζαγόρας όλας που είναι και ελεύθερος και δεν είναι και παντρεμένος. Όχι αθόρυβο εννοώ. Α, όχι αθόρυβα. Πιο ενεργό, πιο ενεργό. Πιο θορυβόδι να πούμε το θέλεις τον άλλον. Μάλιστα. Ωραία, ναι. ωραία. Βεβαίως, γιατί όχι. Πάντως, σε ακούμε συνεχώς. Καλά να πάθετε. Δεν σε χάνουμε με τίποτα. Άχαστος. Διότι μας ανεβάζεις, εννοείται, με την όλη ενέργεια που έχεις καθημερινά. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Σε την ενέργειά σου, τέλος πάντων. Αυτό. Απλόχερα. Όσοι έχω, σας τη δίνω. Όσοι έχω, πραγματικά. Όσοι ευχαριστούμε. Έχω. Πες μου λίγο να σε βάλω και στην αλίμονο, αλίμονο. Αυτά είναι αμφίδρομα. Τι κάνω. Θα βάλεις και εμάς την κλήρωση. Βεβαίως θα σας βάλω. Πες μου λίγο. Λέω όνομα ή αριθμό. Όνομα λες και τα τρία τελευταία ψηφία. Ναι. Έλλη. 16-19. 6-19. 6-19. Ωραία. Τέλεια. Γεια σου Έλλη! Να σε καλά! Καλό να σε καλά! Να σε καλά! Επίσης, επίσης. Πάμε παρακάτω. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Αργήσαμε να βγούμε για το διάλειμμα. Παρακαλώ, ναι! Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Καλώς την Εύη! 23 πήρα. 23, βεβαίως, γι' αυτό βγήκε ο Κωστής. Λοιπόν, άκου. Τι ώρα παίζουμε σήμερα? 8. 8. Ναι. Nova Sport. Nova Sport και Libero. Με Στεάουα. Ναι, ναι. Δεν δέχτηκε τα 120 λεπτά που ζήτησε. Όχι, δεν δέχτηκε η Στεάουα. Επειδή έχει τραυματισμούς και τέτοια. Ήθελε να ήθελε 2,60 λεπτά. Σωστό αυτό το σκεπτικό του. Μ' αρέσει ο Ρουμάνος, δεν μένει στα αυγά του πάντως, να ξέρετε, παιδιά. Μπράβο έτσι. Του, μπράβο του. Εγώ μπράβο βλέπω του. Και τι μαθαίνουμε λοιπόν, ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είναι... Μπράβο του. Έτσι. Καλά θα ήταν να δει και τις 2,11 βέβαια, αλλά θα του δοθεί πιστεύω κάποια ευκαιρία. Okay. Ένιωσα κάπως ήρεμα που πήγε ο Πρίγιοβιτς, αλήθεια στο λέω, δηλαδή μια ανακούφιση και όχι πηγαίνει και χαρμανιασμένος γιατί τον έβαλε μόνο 3 λεπτά ο άλλος ο Μπούφος. Τι ακριβώς είπε αυτός ο Περέιρα ρε Κωστή, τι ακριβώς είπε, θα δώσουν εξετάσεις αυτοί για το ΒΑΡ, τι θα κάνουν. Τι να σου πω. Ψιλοχαμένη την άκουσα και τη μεταφράστρια. Δηλαδή... την είδε η γυναίκα, δεν ήξερε να απαντήσει. Εντάξει, δεν έκανε. Αλλά εμείς δεν καταλάβαμε τελικά τι ακριβώς είπε. Γιατί ο Περέιρα ξέρει. Το σημαντικό είναι ότι είδαμε τη φάτσα του, παιδιά. Μετά από ένα χρόνο που μοσχοπλουσιοπληρώνεται, είδαμε τη φάτσα του. Ο άνθρωπος αυτός είναι υπεύθυνος. Αυτόν πήγε και είδε ο Μελισανίδης πριν γίνουν αυτά που έγιναν. Γερό στομάχι πρέπει να έχουμε, αυτό κατάλαβα. Γερό. Τσιμέντο. Πολύ γερό. Τσιμεντωμένο. Τσιμέντο. Τώρα έτσι. Το κατάλαβες. Έτσι. Εδώ και χρόνια. Αλίμονο. Έτσι, πρέπει να προετοιμαστούμε. Για όλα είμαστε. Πάω καφού. Πάω καφού διότι επειδή. Γεια σου, Εύη μου. Να πω την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Το 338 βάλε μου. 338. Γεια σου, Εύη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μάγειρες από Κατερίνα. Γεια σου ρε μάγειρα. Μετά από δύο γυναίκες βγαίνει ένας χαμένος εκεί. Πάντα φίλε το παπάρι που βγαίνει μετά. Μοιάζει κάπως ρε παιδί μου. Μοιάζει. Αηδία. Είναι κάπως, είναι κάπως. Βέβαια το να λεπτύνεις τη φωνή σου και να μιλήσουμε έτσι επίσης δεν... Πόσο να τη λεπτύνεις. Τι να σου πω. Λες και έχει μπει η φωνή, έχω βάλει λαιμό μέσα σε κουφάλα με σφίκες. Σε τρελός.
Δεν ξεχνάω ποτέ. Κάπου να δεις, δεν είναι, να σου πω κάτι. Η φωνή ρυθμίζεται ανάλογα με τον κόσμο που συναστρέφεσαι. Κοίταξε να δεις. Κατεβαίνουμε. Θα σου πω το εξής. Κατεβαίνουμε με το τρένο 1995 να παρουσιαστούμε Θήβα. Μέσα στο βαγόνι, όλο φαντάρι από Ξάδη, από Αλεξανδρούπολη, αυτά τα βαγόνι μάζεψε. Πλάκα κάνει, φαντάρι. Φίλε, μάζεψε από πάνω μέχρι κάτω για να πάμε Θήβα. Μέχρι που έφτανε Θήβα. Μα ακριβώς. Κάποια στιγμή είναι μέσα στο κουπέ και άλλα δύο παλικάρια απέναντι και πάμε να πιάσουμε κουβέντα, ρε παιδί μου. Μάλιστα ένα παλικάρι, δύο μέτρα, ένα τι να σου πω, δηλαδή σαν σε κοψιά, σαν να σου πω σαν ποιον τώρα, δηλαδή σαν τον. Να βάλουμε ένα ρουβά στο πιο ψηλό. Πολύ ωραίο παλικάρι. Πολύ ωραίος, πολύ όμορφος τύπος. Λοιπόν, ρωτάω τον διπλανό από πού είσαι, φίλε μου, λέει είμαι από Αλεξανδρούπολη. Ρωτάω αυτόν, λέω εσύ, εγώ δίπλα την Αλεξανδρούπολη. Λέω δεν μπορεί, με τρολάρι. Αυτή είναι φωνή, πώς το λένε, Κατέλη το λέγανε αυτόν. Που ήταν στα παρατράγουδα. Ναι, ναι. Λέω μου κάνει πλάκα. Το Κατέλη, τον άλλον, ναι. Πώς το λέγανε, ρε, όχι Κατέλη. Ταμπάκης. Ο Ταμπάκης, μπράβο. Εγώ λέει είμαι έξω από την Αλεξανδρούπολη. Τι να κάνεις εκεί τώρα, ο διπλανός μου, ένας ακόμα που ήταν, φύγαμε μαζί από τη Θεσσαλονίκη εδώ και γνωριστήκαμε στο σταθμό, πάει να βάλει τα γέλια. Του κάνω έτσι το πόδι, δηλαδή, σε παρακαλώ, του κάνω σήμα. Εσείς παιδιά από πού είστε? Φίλε, μην ανοίγεις διάλογο. Ας τώρα πάμε σιωπηλιά, ας κοιταχτούμε στα μάτια. Τι σε πειράζει τώρα, ας κοιταχτούμε γιατί τρώγεσαι. Λέω φαντάσου τώρα να είσαι γυναίκα, βλέπεις αυτό το παλικάρι δυο μέτρα, δηλαδή πραγματικά σου λέω σαν αρχαίος θεός, πολύ ωραίο παιδί. Και να ανοίξει το στόμα για να πει σε φίλε και σε ποθώ. Να κλείσω εγώ μετά από μένα να πάρει μια γυναίκα να στο πει, να στο εξηγήσει πώς γίνεται αυτό. Μόλις ακούσει αυτή τη φωνή τι θα κάνει. Δεν ξέρω ρε φίλε. Θα μου πεις είναι εγώ και το πρώτο. Κάτι... Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή να δεις έναν τύπο με μπράτσα, έναν τύπο που φαντάζεις ότι λες ότι θα φάω σφαλιάρα χρέβος μπικέ δύο μέρες και μόλις ανοίξει το στόμα να βγει η Μάγια Μέλισσα από μέσα. Η Μάγια Μέλισσα διασταύρωση με την Κάντι Κάντι και το σκύρο του στον Κλίν. Άντωνι! Πού το θυμήθηκες ρε που το θυμήθηκες. Μιλες, άκου να δεις τώρα. Φίλε, τι κάναμε, τι κάναμε για να προσεγγίσουμε την ωραία φίλη της ξαδέρφης μας. Στην αθώα ηλικία των 10 ετών. Τώρα μιλάμε 10 ετών, έτσι. Δηλαδή, τίποτα. Ξέρεις πόσες φορές έχω δει εγώ Κάντι Κάντι, φίλε μου. Φίλε, και λεύκομα είχαμε. Άστο. Προκειμένου να προσεγγίσουμε. Αυτά έλεγα έξω πριν στη Μαριλής. Τη Αλεξάνδρα, η φίλη. Δηλαδή, τώρα φαντάσω τώρα να πεις στα μωρά ότι εμείς βλέπαμε Κάντι Κάντι και Χάιντι για να προσεγγίσουμε. Σε παρακαλώ. Και πρόσεξε, μιλάμε τώρα για τελείως αθώα πράγματα. Δηλαδή, 9 εμείς. 8 οι άλλοι. Να της δώσει ένα λουλουδάκι, να γράψει ένα γράμμα. Χαζά πράγματα τώρα, έτσι. Δηλαδή, με αγαπάει, την αγαπάω. Να γράψει γράμμα. Εσύ το έχεις προχωρήσει πολύ το θέμα, ρε φίλε. Δεν, εγώ τέτοια γράμματα και τέτοια δεν το είχα. Η Μέλιστα, λέμε, αδερφέ. Της έστειλα SMS. Την έκανα άντ. Εγώ. Φαντάσου τώρα ότι εγώ μέχρι τα 10 μου, 12 ήμουν αφιλόζωος. Ναι. Έβλεπα να σφάζουν ζώα και έλεγα. Όχι ότι δεν είμαι τώρα φιλόζος, έτσι. Ναι. Έλεγα είστε δολοφόνοι. Ναι. Και σήμερα τώρα που σε πήρα πάω να σφάξω μια προβατίνα να τη ρίξω μέσα στο σόβλο επάνω να πούμε. Η προβατίνα Τάρνερ. Σε λέω τώρα και εσένα, ε. Τι με λες. Σε λέω και εσένα. Προβατίνα Τάρνερ. Έγινε μάγειρα. Χαίρομαι να μιλάμε για μπάλα, φίλε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μπάλα μόλις εσύ φύγεις. Θα πας να φας καμιά γουρνοπούλα κάτω και στα μέρη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά, έτσι. Να είσαι με το καλό να πας να κάνεις τον τόλο τον μπάνιο σου. Αγόρι και όταν γυρίσεις θα μιλήσουμε για μπάνιο. Αγόρι για μπάνιο, λέω, για μπάνιο. Για μεταγραφές. Μεταγραφές αυτό το πράγμα. Έξι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αυτή τη βδομάδα. Ένα... Και τον άλλο, να. Αυτή τη βδομάδα θα έρθει πάντως. Παίκτης. Εγώ δεν να σου πω κάτι. Και με αυτούς που είμαστε, δύο ήταν οι που θες να βάλεις λίγο το. Αλλά το πίπερο λίγο παραπάνω να το τσιμπήσεις για να τραβήξεις τη ρετσίνα που αυτό... έτσι κάνουμε στα φαγητά. Ένα αναπληρωματικό αριστερό μπακ. Έναν δεύτερο επιθετικό και κυρίως ο τύπος στο κέντρο. Αυτό. Προχθές είμαι σε ένα πανηγύρι. Ναι. Στείνομαι τον ήχο. Αναγκάζεσαι, δεν θες να πας, σε πηγαίνουν άλλοι. Όχι, με το ζόρι με τραβά, ναι, ναι, ξέρω, είσαι Ευανθία Ρεμπούτσικα και Σοκράτη Μάλα μας. Πιο βαθιά, πήγαινε και άλλο πιο βαθιά. Μποφιλιού. Λοιπόν, κι άλλο. Δουρδουμπάκι. Έτσι, μην μιλάμε, ακούω εγώ τέτοια πράγματα και τρελαίνομαι. Για πες λοιπόν. Και πηγαίνω απ' έξω, έχω στήσει τον ήχο και έχει τώρα ρε φίλε, πώς στείνουν στα πανηγύρια, λουκουμάδες, καλαμπόκια που ψήνουν και τέτοια. Αυτά ωραία πράγματα. Είναι ένας τύπος που πουλάει διάφορα έργα τέχνης που κάνει με τα χέρια του, ρολόγια και τέτοια πράγματα. Ναι, 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 ναι.
Πλανώδιος. Έχει στήσει ο τύπος στον Πάγκοντο, ναι, και έχει πονδιακές λίρες. Ναι. Κατάλαβες, ρολόγια, αλλά σε ξύλινο στυλ. Ναι. Ποντιακές λίρες και όλοι σε πάνω με το σήμα του ΠΑΟΚ. Είναι ένας τυπάς, κοιτάει. Ρε φίλε, λέει, να τον κάνω, να σε κάνω, λέει, μια ερώτηση. Εγώ είμαι εξής, λέει, γιατί δεν έχεις να πάρω μια του ΑΕΚ. Όπα φίλε, το λέω, μην κάνεις τέτοια χαζά. Μου λέει, γιατί τις χάρτινες ακόμα δεν τις έβγαλε από μέσα. Έφυγε ο τύπος. Γεια σου, μάγειρα! Φιλιά! Έτσι, άντε, καλημέρα μου. Γεια σου, μάγειρα. Σε χαρτί, άμα θέλουμε, κάνουμε χαρτοκοπτική μπλεκ. Ναι! Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλό στο κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Καλώς την είναι. Πήρα να πω μια καλημέρα κι εγώ. Μπράβο το κορίτσι. Το όνομά μου είναι Χριστίνα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Μπράβο, Χριστίνα. Και πήρα να σου πω ότι μας φτιάχνεις πάρα πολύ τη μέρα. Αυτό θέλουμε. Έχεις χαιρετισμούς από όλα τα παιδιά στο γραφείο. Τέλεια. Και από το αφεντικό μου φυσικά. Και το αφεντικό. Όταν μπράβο, δεν έχουμε πελάτη δουλειά θα ακούμε. Μπράβο το αφεντικό που είναι open mind που λένε και στα χωριά μας. Που σας αφήνει να ακούτε ταυτόχρονα με τη δουλειά. Όχι, την εκπομπή σου πάντα μας αφήνει. Έβγε. Γιατί τις ακούει και ο ίδιος, του αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Πες και την εταιρεία να κάνουμε διαφήμιση αφού το αφεντικό αφήνει. Ποια εταιρεία είστε? Όχι, την εταιρεία μην την πούμε τώρα στον αέρα. Α, υπάρχει και μεγαλύτερο αφεντικό από το αφεντικό. Ο ιδιοκτήτης. Όχι, είναι στην Αθήνα, αλλά εντάξει, δεν θα ήθελα να το πω. Εντάξει λοιπόν, ωραία, άστο. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την προσφορά. Είχα την καλή διάθεση, ας πούμε, αφού και το αφεντικό επιτρέπει να πούμε μπράβο στην άλλη εταιρεία που το αφεντικό είναι προχώ. Έτσι. Καλά, είναι άντε να πούμε το επίθετο. Να πούμε το επίθετο, πώς να το πούμε. Ό,τι θέλεις. Είναι ανώνυμη εταιρεία, τέλος πάντων. Ανώνυμη. Άρα, αφού είναι ανώνυμη, δεν μπορούμε να πούμε το επίθετο. Δεν έχει επίθετο. Όχι, επιπέφθουν, θα λέγαμε. Δεν πειράζει. Είναι ανώνυμη εταιρεία εισαγών εξαγωγών ούτως ή άλλως. Μπράβο. Είμαστε στο λογιστήριο. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Και ήθελα να σου πω πάνω σχετικά με αυτό που είπε μια κυρία προηγουμένως. Ότι σ' ακούνε πάρα πολύ και περνάνε καλά και τους δίνεις τη δυνατότητα, δηλαδή που δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα, να συμμετέχουν στις κληρώσεις και ότι δεν είσαι. Ας πούμε καθαρά αθλητική εκπομπή. Δεν είμαστε, ναι. Ενώ λένε το Λίμπερο είναι αθλητικό ραδιόφωνο, κάνεις τελείως διαφορετική εκπομπή. Αφού η μαμά μου μια φορά που είχα άδεια άκουσε την εκπομπή σου. Μαμά! Ναι. Μαμά, η γλυκιά μαμά! Ναι, ναι. Άκουσε την εκπομπή σου. Είχα μια μέρα άδεια και άκουσε την εκπομπή σου. Και από τότε έχει κολλήσει. Ακούει κάθε μέρα. Μπράβο τη μαμά! Τη μέρα, ξεκινάει μαμά τέλεια. Χριστίνας! Μπράβο, μανούλα γλυκιά! Μπράβο! Τι ωραία, φίλ. Τι γούστο έχει η γυναίκα, τι επίπεδο! Τι άποψη, πώς επιλέγει, τι. Έχει προτείνει και στις φίλες σας ακούνε. Τέλος. Τι ωραία. Ξεκινάει πολύ ωραία η μέρα της, λέει. Αυτό θέλω. Δηλαδή τη φτιάχνει το κέφι, ό,τι πρόβλημα και να έχει, ό,τι σκέψη. Αυτό είναι επιθυμία. Χριστινάκη μου, αυτό θέλουμε. Σε εύχομαι να είσαι πάντα καλά, να κάνεις τόσο ωραίες εκπομπές. Και όλα τα παιδιά στο Λίμπερο, φυσικά. Εννοείται. Τι να πω, υγεία πάνω απ' όλα εύχομαι και πάντα να έχεις αυτό το ανεξάρτητο κέφι. Σε ευχαριστώ να πολύ. Να ξεκινάει πολύ ωραία η μέρα μας. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση τρία τελευταία νούμερα. Ναι, 577. 577. Γεια σου Χριστινάκη! Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάνω απ' όλα στη μαμά! Αλλά και στο αφεντικό εκεί, στον υπεύθυνο. Φιλιά, πάμε. Μαέστρο κι άλλος. Σήμερα τα κάναμε τα διαλύματα. Γιάχμα φίλε. Τι έχω φύγει, πω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να μην κρυνιάζουνε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, να μην μικροφωνίζουμε. Ναι, αυτό το ραδιόφωνο σταματάει με όταν μου βγάζει την πύλια, γιατί το έχω από το 1967. Από το 1967. Ήμουν αναστικός και το πήρα από τη Σικαμπούρη. Α, έχουμε ξαναμιλήσει πριν πολύ καιρό. Ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο και pick-up. Και pick-up. Έχει μεγάλη ιστορία. Μπράβο, μπράβο. Το όνομά σου. Σωτήρης. Μπράβο, Σωτήρη, μου έχουμε μιλήσει πριν πολύ καιρό. Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό. Έχει ιστορία με τον ΠΑΟΚ αυτό, γι' αυτό το κρατάω. Μπράβο, να το κρατήσεις, να το φυλάξεις, να το προσέχεις. Λοιπόν, να μην γκρινιάζουν, όλα να πάνε καλά. Όλα, δεν γκρινιάζει κανένας, τι να κάνουμε. Όχι, αργήσαμε λίγο. Εκεί για μεταγραφές και τέτοια, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Και να σου πω κάτι τώρα για το κασετόφωνο. Ναι. Ήμασταν ανοιχτά της Πορτογαλίας, φορτωμένοι με ξύλια και ερχόμασταν για Ελλάδα. Ναι. Εγώ άκουγα να μετάλλεσαι στον ΠΑΟ, το Βραχέα με πιάνα εκεί, ναι. Και έλεγε για όλα τα γήπεδα, ναι. Του Βαπόρ είχε πάρει μια κλίση έτοιμοι ήμασταν, ευτυχώς δόξα Θεώ ότι γλιτώσαμε. Ναι. Λέει, γυρίζουμε στην Τούμπα, έχουμε γκολ για τον ΠΑΟΚ. Εγώ πετάχα από τη χαρά, γκολ ο ΠΑΟΚ λέω, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα ήταν. Ναι. Έρχεται το πλέον και μου λέει, τι γκολ ο ΠΑΟΚ, λέει, δεν βλέπεις, λέει, τον Βαπόρ πως έγινε το νερό στο σημείο τα φιλιστρίγια, βγες πάνω λέει. Με το ζωσίβιο, όλοι λέει, τα ζωσίβια πάνω, βάρκες κάνω, εσύ τι κάνεις εδώ πέρα και άκουσε τον ΠΑΟΚ, λέει. Βρε, ποιος Τιτανικός τώρα και ποια ζωσίβια, άσε να ακούσουμε την ΠΑΟΚΑΡΑ τώρα. Τι που νερό, βγες πάνω, λέει, τα ζωσίβια. Και τέλος πάντων, ήρθαμε, βγήκαμε πάνω,
κόπηκαν τα σειρματόσυρφη των φορτίων στη θάλασσα, ξύλια στην κουβέντα. Έτσι, είχαν... Α, σοβαρό θέμα δηλαδή, φτάσατε. Ναι, έφυγε το φορτίο στη θάλασσα, ξύλια ήταν. Μετά γυρνάμε την άλλη μεριά, πήρε κρίση δεξιά. Μάλιστα. Για καλή μα τύχη δεν άντεξα και εκεί τα σειρματόσυρφη, κόπηκαν, έφυγε το φορτίο στη θάλασσα, ήρθε στα ίσια. Μάλιστα. Λέω, εγώ επειδή θα έβγαλε κόλο πάω, κρατήσατε που πήγαν όλα καλά. Μπράβο. Λέω. Ήρθαμε στα ίσια μας μόλις κοράραμε, πες. Ναι, αυτό είπα. Λέω, είδε, λέω. Με έβγαλε πάω και δεν είχαμε, λέω. Σε κάθε άκρη της γης, σε κάθε σημείο, είτε ναυτικός, είτε οδηγός, είτε εργάτης, οτιδήποτε, τον ΠΑΟΚ τον κουβαλάς μαζί σου, σαν το χάδι της μάνας, σαν την ευχή του πατέρα, φίλε μου. Όσο έτσι, μακριά και ναι. Να πας. Έτσι. Γι' αυτό το κρατάω τώρα, λέω, αυτό δεν το πετάξω ποτέ. Μπράβο. Παίζει, αλλά να βγάλεις την πρίζα, γιατί χάλεσε η ένταση του ραδιοφώνου που ανοίγει εκεί. Όταν χαλάσει... Και το βάζω στο ράδιο, εγώ το βάζω έξω, ακούγεται... Άκουσε τι θα σου πω. Όταν χαλάσει, αν χαλάσει, εγώ εύχομαι να μην χαλάσει ποτέ. Θα με πάρεις τηλέφωνο, να το πάμε στην ηλεκτρονέτ, στον Μπαμπουκίδη. Πρώτα να κοιτάξουμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε, αφού είναι κοιμήλιο. Και αν δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, θα κανονίσω να σου κάνουμε δώρο ένα ραδιοφωνάκι παγκόσμιας λήψης από την ηλεκτρονέτ. Εντάξει. Να είσαι γερός. Μέχρι τώρα παίζει καλά πάντως. Δεν έχει πρόβλημα. Μπράβο. Μακάρι, το εύχομαι. Γεια σου, καπετάνια μου. Έγινε. Φιλιά, να είσαι γερός. Όλα καλά πάνε για τον ΠΑΟΚ. Να μην παραπονιέσαι. Όλα καλά θα πάνε. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Να πάρουν διαρκείες μόνο. Όσοι μπορούν, φυσικά. Έτσι, έτσι. Φτάσαμε τις 5.000 και συνεχίζουμε. Μαέστρο, διάλειμμα. Τα θέλει και εμένα. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Εδώ είμαστε. Μαέστρο, μήπως θα το πάμε μόνο κοντιλιά. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, Έτσι. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε, ζούμου σου, λέμε. Όλα θα πάνε καλά, όλα, όλα. Παίζουμε πλατανόφυλλο σε αυτή την μπάντα. Έχω Χρήστο και όση, κυρίες και κύριοι. Βουνό, φίλε. Βουνό. Η οροσειρά της ηχοληψίας, όχι απλά το αραράτ. Πάμε στις γραμμούλες, περιμένουν 23-10-287-888. Για 10 ακόμα λεπτά θα κληρώσουμε σε λίγο ένα υπέροχο σίδερο μάρκας Bosch από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα. Εκεί θα βρείτε. Φυσικά Visual Store. Μπαίνετε και εκεί θα βρείτε όλα τα ωραία γκατζετάκια για το σκάφος σας, για το αυτοκίνητό σας, Bluetooth σε εξαιρετικές τιμές, αδιάβροχα αυτά κτλ. Visualstore.gr. Και εννοείται για τέντα κορυφαίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 35 χρόνια εμπειρίας, μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, εκπληκτικά πράγματα στην τέντα. Πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σερεό. Έλα, κορυφή. Κάτσε να σε βάλω λίγο, είπες. 283. Και εγώ πιστεύω, επειδή δεν κάνει πολλές αλλαγές ο Λουτσέσκο, ναι, βάζει δύσκολα παίκτη στην ομάδα. Σαν πάλι θα πω μεγάλη επιτυχία για τον Λάμπρου να παίξει και αλλαγή σε αυτά τα παιχνίδια. Βασικά είπαμε να μείνει και βασικά άμα παίξει θα είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί το παιδί δείχνει κάποια στοιχεία που δεν τα έχουμε δει σε άλλους παίκτες. Ναι. Κοίταξε, Στέλιο, ναι μεν, για να μπεις σε ένα καλοκουρδισμένο, σε ένα σύνολο με ομοιογένεια είναι δύσκολο. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι άβατο, έτσι. Δηλαδή, πιστεύω θα επιβραβεύσει, επιβραβεύει τον παίκτη που βλέπει ότι ο Λάμπρου έχει κερδίσει από όλους μέχρι στιγμής τους καινούριους ή αυτούς που επέστρεψαν τις εντυπώσεις, έτσι. Μπορεί να βάλει και το χαρίσει, δεν ξέρουμε. Στα χαφ. Θα παίξουν και τα αρχήν άλλα 3-4 φιλικά που θα βγάλει ένα κορμό και είναι πιο έτοιμοι να παίξουν. Γιατί μπορεί να είσαι στον κορμό, ρε φίλε, και να σέρνεσαι. Πέρσι να είσαι στον κορμό και να θέλει να σέρνεσαι. Ακόμα να μην έχει ξεκινήσει καλά. Σε σχέση με πέρσι υπάρχει η αλλαγή στη θέση του Κάμπος. Δηλαδή, δεξιά εκεί θα μπει. Θα μπει ο Λιμιός, θα μπει ο Ερίκε, θα μπει ο Ουάρντα, θα μπει ο Λάμπρου. Υπάρχει αυτή η θέση. Θεωρώ ότι στις άλλες δεν θα τις πειράξει τις θέσεις. Δηλαδή, ο Πέλκας θα είναι δεκάρι, αριστερά θα πάει ο Μπίσεσβαρ. Ξέρω, μπορεί να βάλει τον Καντουρί εκεί, δεξιά. Δεν το ξέρουμε. Σίγουρα. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να βάλει δεκάρι τον Καντουρί και να βάλει δεξιά τον Πέλκα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αν και ο Πέλκας εκεί πρέπει να είναι. Άξονα. Δεν πρέπει να τον λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Θα τα δούμε. Έχει πληθώρα επιλογών και θα κρίνει. Θα κρίνει αυτός. Κωστή, και μια τάκα που έβαλες που λέει τα θέλει ο οργανισμός για να ξεχάσει αφού είναι ταρά. Ναι. Είναι ένα ζευγάρι τώρα ξαπλώσει.
μου, ο άντρας τώρα ξύνεται, έχει ορέξεις, το λέει μην ξύνεσαι, λέει, περιοδεύω, λέει υδραυλικά. Πω τον πελά μου, λέει. Τότε λέει θα δουλέψεις, λέει φιλαρμονική, λέει κανένα κλαρνάκι, λέει δεν γίνεται, λέει αύριο έχω τον θέατρο. Τότε λέει γύρνα, λέει τα θέλει ο κόλος σου, λέει. Γεια σου Στέλιο. Εγώ γελάω για την φιλαρμονική. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα αδερφέ. Καλώς η Βαλανιδωράκη. Έλα. Λοιπόν, έλα Βασίλη πόσο μου. Ήθος, πόσο δύναμη μας δίνεις κάθε πρωί αδερφέ. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα πολύ. Τίποτε άλλο. Τα είναι αφίδρομα. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Υπάρχουν πρωινά λοιπόν, που έχουμε δυσκολίες διάφορες που δεν τις ξέρετε και είναι... Και η δική σας παρουσία μου δίνει εμένα δύναμη. Αυτά είπαμε. Τα έχουμε πει, να μην λέμε τα γνωστά. Έτσι. Έλα, αγοράκι μου, για πες. Έτσι, Κωστή μου, μεταξύ μας, όλοι μας βοηθάει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ. Αυτό που γίνεται φέτος στον ΠΑΟΚ δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει ξαναγίνει να έχει τόσο πολύ υλικό άνθρωπος. Πέρσι άργησε που ήρθε, δεν τον εμπιστεύτηκαμε και εσύ και εγώ. Φέτος, όλοι μας. Όχι, δεν τον εμπιστευτήκαμε, ήμασταν επιφυλακτικοί. Έτσι, ναι, πολύ επιφυλακτική. Ήμασταν επιφυλακτικοί και τελικά ευτυχώς για αυτόν δικαιώθηκε αυτός και εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Μάγκας. Αυτό που γίνεται πάλι με τον ΠΑΟΚ θέλω να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο γιατί γίνεται προγραμματισμός. Έχουν αισθηθεί πολύ ωραία πράγματα. Είμαι ικανοποιημένος προσωπικά, εγώ δεν ξέρω ο υπόλοιπος κόσμος. Τώρα, θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι πάλι. Δεν ξέρω, 28 φεύγεις από τη 27. 27. Τελευταία εκπομπή 27. Λοιπόν. Πάλι θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον Κούλη στη Σουηδία, στον Σεμερτζίδη τον Αλέξανδρο στη Βέρεια, στον Κρίς στην Αυστραλία και στον Πρασιάδη τον Ταρίφα στη Θεσσαλονίκη. Και θέλω να σου πω ένα Αλέκος. Μικρό. Ναι. Ναι, τον Αλέκο τον Πρασιάδη, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια μικρή, έτσι, ένα μικρό τεστάρισμα, γιατί ξέρω ότι το IQ σου είναι 400, δεν ξέρω, 850.000, ναι, ναι. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχω μια απορία. Γιατί οι γυναίκες το πρωί που ξυπνάνε τρίβουν τα μάτια τους. Τρίβουν τα μάτια τους. Ναι, έχω μια απορία γιατί το πρωί που ξυπνάνε όλες οι γυναίκες τρίβουν τα μάτια τους. Γιατί μόνο οι γυναίκες. Εσέ, Κωστή μου, είμαι ξεκάθαρος. Ελληνικά μιλάω. Γιατί οι γυναίκες... Δεν είπα για τον Κωστή. Γιατί οι γυναίκες λέω, τρίβουν τα μάτια τους. Για πες, για πες. Γιατί δεν έχουν κάκαλα να ξύσουν. Γεια σου, γεια σου Κούδα. Γεια σου Βασίλη. Τι γίνεται. Τα πτώπε φίλε, έτσι. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Γιατί πρέπει να κάνω και την κλήρωση. Τρεις, μην πάρεις άλλες γιατί πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση. Καλημέρα σας. Φιλιά στον Κούλιση, στον Χόλμη που έχει στείλει φωτογραφία για αυτούς που δεν πάνε διακοπές, λέει. Αγόρι μου, εκεί Στόκχολμ. Ναι, καλημέρα από την πανέμορφη Μόσχα, λέει η Μαρία Επιπερίδου. Έχει βγάλει φωτογραφία με κασκόλ του ΠΑΟΚ στη Μόσχα. Α, αυτά είναι, φίλε. Ο φίλος μας ο Ανδρούτσος από την Ιταλία στέλνει φωτογραφία με κασκόλ ΠΑΟΚ. Καλημέρα, όπου και να βρίσκεστε, ζούμου σου. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Έτσι, ευτυχώς δεν πάμε διακοπές. Με τον καιρό αυτό, εντάξει. Θα κυνηγούσαμε ομπρέλες με το αέρα. Είναι μια πίκρα. Σκέψω αυτοί που κάναν γάμο τώρα το Σαββατοκύριακο. Ναι, σε κάποια μέρη βέβαια εντάξει, ο καιρός ήταν καλούτσικος, οπότε δεν είχαν θέμα. Τέλος γιατί πάρα. Έτυχε να έχω κάποιο γάμο που πήγαν όλα κατευχή, δόξα τω Θεώ. Ωραία, ωραία. Να πω καλή εβδομάδα. Εγώ πήρα για να πω να είναι καλά και ο Γουάρντα και ο Πρίγεβιτς, να τα πάνε καλά στην ομάδα μας, να τη στηρίξουν για να βγούμε έτσι με το κεφάλι ψηλά και με πολλά γκολ στην αγκαλιά μας με τη Βασιλεία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα να. Πολύ ωραία τα είπες. Και σήμερα βέβαια εντάξει με το Βουκουρέστι δεν παίζει φιλικό. Στεάουα, ναι, με τη Στεάουα. Ναι, ναι. Ναι, δεν θυμόμαι την ομάδα γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, να το ευχαριστηθούν τα παιδιά και να τους δυναμώσει ο χώρος να βοηθήσει την προετοιμασία τους. Τέλεια. Πες μου το όνομά σου να σε βάλω και στην κλήρωση. Είμαι η Ελένη, 656. Γεια σου Ελένη μου. Να είσαι καλημέρα. Καλά. Να είσαι καλά. Ομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πάμε, δύο γραμμούλες ακόμα να κάνω και τις κληρώσεις. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Γεια σου Μπουμπουκάκι μου. Γεια σου Μπουμπουκάκι. Θα κάνουμε μονόκερο. Μονόκερο, ε. Ναι, ναι. Έλα να κάνουμε φλαμίγκο. Τα ροζ πουλιά, καβάλα στα ροζ πουλιά, ρε φίλε. Δηλαδή, τι σου είναι η μόδα, ρε φίλε. Τι σου είναι η μόδα, δηλαδή, αν βγει ο άλλος μεθαύριο και κάνει, βάλει μια μελιτζάνα, ας πούμε, σε φουσκωτό, θα πάρουν όλοι να κάνουν στη μελιτζάνα φουσκωτό.
Τι το να... επόμενο είναι. Ου, θα κάνουμε ρινάκερο. Ξέρεις γιατί χαίρονται αυτοί τόσο πολύ, έτσι, στο ρινόκερο και στο μονόκερο. Εννοείται. Έτσι, δηλαδή δες λίγο που κάθονται. Είναι που θα κάτσεις. Βέβαια. Όλα τώρα... αυτά που είπες. Ναι, τώρα θα σε από πάνω, θα σε από κάτω, τώρα είναι ολόκληρο. Ακριβώς, γιατί δεν, γιατί δεν χαίρονται τόσο πολύ με την καμήλα, ας πούμε. Ή με τον υποπόταμο. Ενώ ο ρινόκερος και το μονόκερος, σκέψου λίγο τη διαφορά. Λοιπόν, έτσι το κερατό μου μέσα. Το κερατό μου μέσα που λέει. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θετική ενέργεια για την ομαδάρα μας. Όλα θα πάνε καλά. Πήραμε και το διαρκείας μας. Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι. Και όλα θα πάνε ζάχαρη. Έτσι. Στα 5.000 και προχωράει, ο κόσμος είναι εκεί, είναι δίπλα. Χωρίς να έχει γίνει η σπουδαία μεταγραφή που θα σμπρώξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος στηρίζει τον Ταμπλούχο. Οι χάρτη είναι σχεδόν δύο μήνες. Έχουν τα διαρκεία 5.000. Εντάξει, φίλε. Σκέψου. Σκέψου. Τέλος πάντων. Εμείς τη δουλειά μας, φίλε. Τα του οίκου μας εμείς. Τα του οίκου μας. Εννοείται. Ας τους άλλους, φίλε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Φέτος, μόνο αν αυτοκτονήσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να έρθει να μας ξανακλέψει επίσης. Τίποτα. Θετική ενέργεια στην ομάδα μας. Αυτό, αυτό, αυτό. Η αύρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η αύρα. Βέβαια, βέβαια. Πάνω από τον κύριο. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, μεν κριτική έχουμε πολλές φορές. Ναι, στην κριτική, όχι στην ισοπαίδωση. Όχι να τρογόμαστε μεταξύ μας. Μεγάλη υπόθεση να μην υπάρχει μόνιμη γκρίνια και μύρλα μέσα σε ένα σπίτι. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και τα στραβά θα τα λέμε. Εδώ είμαστε. Να λέμε ότι είναι κακό, ότι είναι άσχημο. Θα το επισημαίνουμε, θα το κριτικάρουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι. Σε κάθαρα. Εδώ και στα παιδιά μας λες τα στραβά και τα λοιπά για να τα διορθώσουν. Φυσικά. Το λες όμως με πόνο, όχι με χερεκακία. Ναι, εννοείται. Δεν τα ξεφτυλίζεις, δεν βγαίνεις στο καφενείο να τα διαπομπεύσεις επειδή έκανε κάτι λάθος. Το λες και πονάς την ώρα που το λες. Έτσι. Με γνώμονα το καλό του παιδιού, αυτό που αγαπάς. Το ίδιο ισχύει για την ομάδα, ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το σκεπτικό μας τώρα. Εντάξει. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, μαέστρο. Ανανίας 828. Γεια σου, Ανανία! Γεια σου, κουμπουκάκι μου! Γεια σου! Έλα! Να κάνουμε φλαμίγκο! Γεια σου, ρε Ανανία! Τι ωραία! Φιλιά! Λοιπόν, ένας ακόμα, Λευταίος. Ναι! Ναι! Εσείς κλείνετε σήμερα την όπερα. Αν δεν βγει η φίρμα να τραγουδάει. Βεβαίως, βεβαίως! Εσείς, κυρία μου, εσείς βγαίνετε, είστε η φίρμα. Όλοι, ευχαριστώ πάρα όλοι πολύ. Όλοι οι προηγούμενοι ήμασταν οι βοηθητικοί. Εσείς θα κλείσετε. Οι βοηθητικοί. Εγώ πρόγραμμα. Είμαι το πρώτο όνομα. Βεβαίως. Στη Λεζάντα πάνω, στη Μαρκίζα που λέω στη Λεζάντα. Στη Μαρκίζα έξω. Δεν θες να αρχίσω να τραγουδάω, μάλλον γι' αυτό το λες. Γιατί αυτοί που τραγουδάνε καλύτερα. Σε άμα αρχίσω να τραγουδάω εγώ, θα φύγουν μαλλιά, σκεπές. Φάλτσα. Εντελώς. Ούτε για τον μπάνιο δεν είμαι. Ναι, αλλά με τα φάλτσα μπορεί να εκτελέσει ωραία φάουλ. Ή να βάλει γκολ από κόρνερ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Όχι, προσπαθώ να δούμε τη θετική πλευρά του πράγματος. Δεν υπάρχει θετική πλευρά. Δεν υπάρχει, Δεν υπάρχει, όχι. Και η φωνή μου ακόμα εκνευριστική είναι και που μιλάω. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Έχουμε αντιμετωπίσει πολύ χειρότερες καταστάσεις. Το χειρότερό μου είναι που βγαίνει στην γραμμή. Γεια σας. Καλό στο παιδί. Έλα φιλαράκι, το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Μαρία. Γεια σου Μαρία. Όπως βέβαια και το αντίθετο, που είναι επίσης πολύ αμήχανη στιγμή. Γεια σας. Ναι. Καλό στο κορίτσι. Με λένε Γιώργο. Έλα Γιώργο. Εντάξει, αυτό πλέον, αυτό πλέον να πρέπει να το συνηθίσεις όμως, γιατί είναι συχνό φαινόμενο και... Τι να κάνεις, να μαζέψεις τι, πες, τι να πεις. Δεν μπορείς, κάθεσαι σε μια γωνιά και γελάς μόνος σου απλά. Τέλος, τίποτα. Για πες μου να σε βάλω και εκκλήρωση. Νίκη λέγομαι. Μπράβο. 973. Είδες, καταρχήν, ας τα πάρουμε από την αρχή, επειδή αυτομαστιγώθηκες και αυτοσαρκάστηκες για τη φωνή σου. Θα μπορούσε να σε λένε Ήτα, σε λένε Νίκη. 1-0. Κερδίζουμε ήδη. Δες τη δυτική πλευρά του πράγματος. Θα μπορούσε να πεις και έτσι. Γεια σας, είμαι η Πανολεθρία. Με λένε Πανολεθρία. Έτσι. Με λένε Βαριά Ήτα. Έτσι, ορίστε. Οπότε κλείνω πολύ ωραία. Κλείνω με νίκη. Γιατί και ο Πάοκ θα κερδίσει. Ακριβώς. Τι πιο ωραίο. Με νίκη κλείνεις. Τέλος. Εννοείται, θετική ενέργεια. Κλείνεις πόντι κατευθείαν. Έτσι. Γεια σου Νίκη. Φιλιά. Καλή εβδομάδα, να καλή σου μέρα. Μας φτιάχνεις τη διάθεση και να είσαι πάντα έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Σας ευχαριστούμε όλοι για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, μαεστράρα μου. Κάποια ήσαν.
είσαι πολύ φορμαρισμένος. Αν νομίζετε ότι επειδή τελειώνει η χρονιά θα είμαστε πιο πεσμένοι, πιο ράθυμοι, πιο οκνηροί, πιο άκεφοι, ότι θα βαριόμαστε τη ζωή μας, κάνετε μεγάλο λάθος! Μεγάλο λάθος κάνετε, να ξέρετε! Τώρα είναι τα καλύτερα, τώρα στο σπριντ. Μα είναι σαν τον Εθίο Παδρομέα. Το έχει πάει όλο τσούκου τσούκου όλη τη χρονιά. Τρέχει, πάει μπροστά. Θα αφήσει να τον περάσω στα τελευταία μέτρα, σοβαρά μιλάς. Τώρα θα φορτσάρουμε, τώρα θα βγάλουμε να πούμε. Στο τελείωμα. Στο τελείωμα. Μαεστράρα μου, θέλω δύο νούμερα. Θα σε κουράσω. Στο βάθος έχει κασκορσέδες. Άλλαξε, επειδή ξέρω ότι θα υδρώσεις. Χριστό. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 67. Όχι, 68. Το 5 του Παύλου. Και το 11. Το 33. Το 5 και το 33. Το 5. Μαριλής. Λοιπόν, το σίδερο πηγαίνει στο Βαρσαμούδι Αντώνη, Περιστερά. Πάρε σε παρακαλώ Μαριλής, 6942 σε 217, Βαρσαμούδης Αντώνης, και μάλιστα Πολύτεκνος. Πολύ χαίρομαι που πήγε εκεί. Πάρ τον τηλέφωνο, ε. Λοιπόν, Βαρσαμούδης Αντώνης, 6942 σε, 172, ναι, είναι από κάτω το διάρρη, ναι, ναι, σωστά, σε 172, 6942 σε 172, νάτος. Ναι. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου ρε Κώστα Λεβεντιά. Έχεις τίποτα σιδέρατα? Όσα θες έχω να δανείσω και όλα σας. Αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι με ευχαριστείς, σκληρώθηκες, τι τύχεις να μακαρίζεις. Κληρώθηκες με ένα υπέροχο σίδερο μπος, φίλε σιδερούκλα, μια χαρά. Από να σήμερα και μετά, πόσα παιδάκια έχεις? Έχω 4, σειρά είμαστε Κώστα, σειρά είμαστε. Σειρά και έχεις 4, ξεμπέρδεψες. Το μεγάλο σου πόσο είναι το πιο μεγάλο? Το 23. 23, πω, πω, φιλόταν, εμείς γλεντοκοπούσαμε, εσύ μεγάλωνες μωρά φίλε. Τώρα κλάτς, κλάτς εγώ τώρα φίλε, 47 και έχω παιδί 2,5 ετών. Να σε γερός, να τα καμαρώνεις. Με τα αγόρια μου στο χωράφι σε ακούμε κάθε μέρα. Μπράβο. Μαζί μου χαρά, φίλε μου, να είσαι καλά. Και εσείς να είστε γεροί. Τι μαζεύετε, τι μαζεύετε, εκτός από εμπειρίες. Τι μαζεύετε. Κολοκυθάκια, μαϊδανό, φασουλάκια. Όχι, ρε, είσαι πολύ δυνάτος. Μπράβο. Μπράβο. Φιλιά στα αγόρια σου. Να είστε γεροί. Να είστε γεμάτη υγεία πάντα και ενωμένοι και αγαπημένοι. Θα πας, θα ξαναπάρεις τηλέφωνο μετά στο ίδιο νούμερο. Για να σε ενημερώσει, ναι, Μαριλής, πώς θα πας στην ηλεκτρονέτ, θα ζητήσεις τον Νικολαίδη, γιατί ο Παμπουκίδης από χθες είναι σε άδεια. Θα μπεις και θα πεις, γεια σας, κέρδισες τον Κουστή το σίδερο και ήρθα να τον παραλάβω. Καλά, θα στείλω εγώ το όνομά σου. Κώστα, ναι. Κώστα, να σου πω μια κουβέντα για όλους τους παουκτσίδες. Ναι. Πολλές κουβέντες δεν θέλουμε να βοηθήσουν ομάδα. Έχω κόψει τσιγάρο εδώ και 10 χρόνια, βγάζω και για τα δύο τα αγόρια διαρκείας. Τρία διαρκείας. Σε πολύ συγκινητικός. Είσαι πολύ συγκινητικό. Φίλε, αυτό είναι ζουμουσού. Έχω πάρα πολλά πράγματα, φίλε, για την ομάδα μας. Αυτό είναι. Τα πες όλα, αδερφέ. Το μας είναι καλά. Είναι η μόνη χαρά. Το μόνο πράγμα μας δίνει χαρά, φίλε. Τα πες όλα. Μόνο η ομάδα μας, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες. Είναι ζουμουσού, αδερφέ. Αυτό σημαίνει ΠΑΟΚ. Να είσαι γερός. Πάνω από 10 χρόνια, Κώστα. Να είσαι καλά, ρε φίλε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι πάντα γερός. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Πολύ χαίρομαι. Μαέστρο, τι άλλο μου είπες? Και το 33. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τα κρέατα πηγαίνουν στην Έλλη Δέδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τα δώρα σου όπως πάντα υπέροχα. Η Έλλη Δέδα σε 7.48. Έλλη Δέδα. Κερδίζεις τα κρέατα μιας ολόκληρης μηνιάς, ενός μήνα. Τέλεια. Θα στείλουμε εμείς το όνομά σου. Πάρε και τηλέφωνο έξω να ενημερωθείς. Η Έλλη Δέδα κερδίζει τα κρέατα μιας εβδομάδας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, φιλιά σε όλους. Στη Νίκη τη Λαβρεντιάδου, καλημέρα στο Σοκράτη και τον Κυριάκο. Λοιπόν, φιλιά πολλά στη Χρυσούπολη Καβάλας. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω και κλείσε το χαλί. Είδατε πώς πήγε το παιδάκι τελείως άδικα. Μιλήστε με τα παιδιά σας.
όταν τα δείτε μελαγχολικά, όταν τα δείτε απομονωμένα, όταν τα δείτε να τους βασανίζει κάτι, το λεγόμενο bullying, πήγε το παιδάκι και πέρασε τη θηλιά στο λαιμό του, γιατί δεν άντεγε αυτό που του κάνει συμμαθές του και άφησε σημείωμα, μπαμπά, μαμά, σας αγαπώ, εκδικηθείτε για μένα. Μην αφήστε να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Μιλήστε με το παιδί, σαν το δείτε, να απομονώνετε, να αισθάνετε μελαγχολικό, να νιώθει ότι είναι κάτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό που υπάρχει. Ειδικά αν κάποιο παιδάκι έχει κάτι, είναι λίγο πιο, με λίγο περισσότερα κιλά, είναι λίγο κοντός, είναι κάπως τέλος πάντων. Είναι πολύ σκληρή αυτή η πραγματικότητα στα σχολεία. Βρίσκονται κάποιοι, είτε επειδή είναι πιο υψηλόσωμοι, είτε επειδή είναι πιο γεροδεμένοι, είτε επειδή νομίζουν ότι είναι πιο μάγκες και πατάνε, βρίσκουν τα παιδιά τα αυτά, τα παιδιά τα οποία είναι συνήθως πιο ευαίσθητα, λίγο πιο άτολμα, λίγο πιο συναισθαλμένα, λίγο πιο ντροπαλά, πατάνε εκεί πάνω για να γιγαντώσουν ένα ψεύτικο εγώ. Μιλήστε με τα παιδιά σας, εσείς που είστε εκπαιδευτικοί, δείτε το αυτό το πράγμα, προλάβετε το, μιλήστε με τα παιδιά, μιλήστε με τα άλλα τα παιδιά που κάνουν bullying, καλέστε τους γονείς, μην αφήστε το πράγμα να φτάσει μέχρι εκεί. Μακάρι αυτό το παιδί να ήταν το τελευταίο θύμα αυτής της ιστορίας. Είναι έγκλημα, είναι έγκλημα, μην το αφήνετε, είναι τεράστιο το ζήτημα στα σχολεία, τεράστιο το ζήτημα. Προλάβετε το, προλάβετε το. Έτσι μέσα στον οριμαγδό της δουλειάς. Δεν γυρίζουμε το κεφάλι να δούμε το πρόβλημα σαν γονείς. Προλάβετε το. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται η Τρόικα με ωραία πράγματα. Η Τρόικα του Λίμπερο. Γεια σου, Μάριε! Γεια σου, Μάριε! Γεια σου, Κρίτσαδε! Ο Δημήτρης είναι έξω. Είναι έξω, έτσι. Όστερμπεκ. Σας φιλώ γλυκά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye.